Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Γεια σας. Λίμπερο 107,4, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Κώστας Κούσης, Χρήστας Τσαλτίδης από στο ξεκίνημα μαζί μας σήμερα. Πετάω τη σκοφιά μου. Ναι. Και Στέργιος Αναστασιάδης και Χρήστος Κιώσης στην ηχοληψία και στις επιλογές των μουσικών κομματιών. Έτσι. Μουσικών κομματιών. Βέβαια. Μουσική, στίχη κτλ. Αυτό είναι το τραγούδι. Χρήστα, λοιπόν, τι γίνεται? Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, ωραία. Χαίρομαι για εσάς, χαίρομαι και για μένα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την τιμή. Λοιπόν, μαζί Κώστα, μας. Κώστα, έχουμε ντέρμπι. Κώστα, έχουμε ντέρμπι. Ποιος παίζει ντέρμπι? Όλοι κινούνται για το μπάσκετ. Αφού λες ότι κανείς δεν ασχολείται. Δεν κινείται κανείς. Τι λες, αναβάλαμε τα πάντα. Ναι. Δεν παίζει ο Άρης ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Είπαμε γιατί δεν παίζει ο Άρης ποδόσφαιρο. Όλοι, Ηρακλής μπάσκετ, όλοι. Ήρα ΠΑΟΚ. Έτσι, εννοείται. Και Χολαργός, όχι, Μεσολόγγι, όχι. Μεσολόγγι Άρης. Κούπης, όχι. Μεσολόγγι Άρης. Πες μας, έχω 8 ονόματα, πιο πολλά και από τον Ηρακλή. Μεσολόγγι Άρης 78-74, συγγνώμη. Θα κερδίσουμε. Καλά τις εντυπώσεις. Εντάξει. Και πάλι θα λέτε για την κακιά ΕΟΚ και τέτοια. Όχι, τώρα είναι καλή ΕΟΚ. Α, τώρα είναι καλή ΕΟΚ. Λοιπόν. Αυτή η ΕΟΚ. Έτσι. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, σήμερα και το Regency Casino, που κάτι συμβαίνει στο Regency Casino. Όποιον και να ρωτήσεις, μιλάει για τη νέα αριθμομανία που λέγεται Wingo. Το καζίνο έχει ολοκένουργιες κληρώσεις. Μέσα σε ένα τρίμερο χαρίζουν κέρδη που φτάνουν τα 30.000 ευρώ συνολικά. Οι κληρώσεις Wingo γίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 12.30 και 1.30 το βράδυ και είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη. Για να έχετε την ευκαιρία να παίξετε, θα πρέπει να πάρετε φυσικά λαχνού συμμετοχή κατά την είσοδό σας. Θα κληρωθείτε για να παίξετε και θα βρείτε τους τυχερούς αριθμούς και μπορείτε να κερδίσετε έτσι έως και 5.000 ευρώ μετρητόπουλος. Ανακλήρωση. Παρασκευή ως Κυριακή η διασκέδαση εκτοξεύεται με τις διαστημικές κληρώσεις Wingo στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εκτός αν είστε κάποιος απόγονος του Ωνάση. Εντάξει, εγώ δηλαδή. Τους λαχνούς μην τους πετάτε. Ναι. Οπωσδήποτε, παιδιά. Εντάξει, αν είστε τώρα κάποιο. Ανήψη του Ωνάση και έχετε στην άκρη 10 δισεκατομμύρια ευρώ, οκ, πετάξτε τους λαχνούς, αλλά μην τους πετάτε τους λαχνούς. Οι κληρώσεις είναι ένα από τα κλου στο καζίνο, στο Regency Casino. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Χρήσανθε, όπου έχουμε ευρωπαϊκό μάτς σήμερα. Έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικότερο σήμερα. 8-5, γήπεδο Τούμπας, δυστυχώς μπροστά σε άδειες. Γιατί 8-5 ρε φίλε, γιατί τόσο νωρίς. Αυτό πάλι είναι η UEFA, τι... Εσύ που έχεις σχέσεις ακόμα με τους ανθρώπους της UEFA, έχεις κρατήσει επαφές, πάρε ένα τηλέφωνο. Σάβα Θεοδωρίδη κτλ. Σάβα, όχι. Θόδωρο Θεοδωρίδη, συγγνώμη. Ο αείμνηστος, ναι. Ναι, Χρήσανθε. Όχι, κάποιος. Σου στέλνει μήνυμα πάλι. Μου στείλε κάποιος από τον Βαθύλακο που μου λέει: αφού είσαι εκεί, ακούει εκπομπή. Ναι. Πάμε καλά. Θα σου πω μετά. Γελάσαμε. Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Τη μασκούλα μας και τα λοιπά. Πρέπει όλοι μας και τη μασκούλα μας και τα λοιπά πρέπει να έχουμε. Από εδώ και πέρα, από ό,τι φαίνεται όλοι. Τώρα το 8-5 ρωτάω, γιατί ήταν 8-5, εγώ θυμάμαι. Όχι, στέλνιο. Πάντα παραπέντε ήταν. Α, ναι, και 5 ήταν η UEFA. Και 5 ήταν. Και 10 και 5 ήταν, σωστά. Και 10 και 5. Τώρα πήγε, ναι, παραπέντε. Τώρα γιατί έγινε 8-5 για να ξεκινάει μετά, λοιπόν, το 10 να έχει το χρονό, γιατί έπεφτε το ένα πάνω στο άλλο. Θα πάρω ένα τηλέφωνο στο συνάδελφο από την Αθήνα που μιλάει με αξιωματούχους της UEFA. Εντάξει, έλα, και ήξερε ότι λένε στην UEFA στους διαδρόμους ότι είναι offside το goal του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, αλλά μετά έτσι έφαγε ένα ξεβράκωμα άνευ προηγουμένου. Εντάξει, θα τον πάρω λοιπόν ένα τηλέφωνο. Το πω, κάνε ένα τηλέφωνο στην UEFA σε κάποιον αξιωματούχο να μάθουμε γιατί ρωτάνε εδώ τα παιδιά. Και θα μας δείξει ο συνάδελφος την εγώ απορία. Προχθές πάντως από τους φίλους της ΑΕΚ, Στέργιο που λες, το συνάδελφο στο Open, το reporter ΑΕΚ, άκουσα ότι η ΑΕΚ αδικείται τα τελευταία 3-4 χρόνια με τον ΠΑΟΚ και επομένως ισορροπήθηκε με το πέναλτι αυτό του Ζίβκοβιτς, που βέβαια ο Κλάτεμπεργκ το έβγαλε ότι δεν είναι. Το λέγαμε το πες, ακούσαμε και okay, αυτό. Σέβομαι, ναι, την άποψή του, δεν μπορώ να την υιοθετήσω. Έχω άλλη άποψη, συγγνώμη, ναι, κιόλας. Μέχρι και εγώ έχω άλλη άποψη. Γιατί ξαναλέω, είναι τόσο για μένα ξεκάθαρο όχι στην κανονική του ροή του αγώνα. Πρέπει να δεις 2-3 replay, εντάξει, να είμαστε και δίκαιοι. Αλλά ναι, επειδή το είδες, Χρήστα, και εσύ, η εξήγηση που δίνει θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Άτζι, Μπούρτζι και Λουλάς. Δηλαδή δεν σου δίνει μια εξήγηση ότι αυτό συμβαίνει αυτό. Και, δηλαδή ήδη στη ωραία το εξηγεί το χέρι του Σάχοφ και το χέρι του Τζόλι. Δεν μπορείς, ναι, να πεις κάτι. Αλλά στο πέναλτι της ΑΕΚ το διπλό ή μόνο, αν θέλεις, μόνο ο Κρίστισιτς και ο επιτιθέμενος με τον αμυντικό πάνε μαζί και δεν φτώ Άτζι, Μπούρτζι.
Εντάξει, νομίζω ότι κάνει λάθος εκεί. Okay. Εγώ διπλό δεν θα πω, αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτός που είναι από πίσω είναι ο Κρίστιτς. Ποιος παίκτης είναι από πίσω. Ο Κρίστιτς που είναι κλωτσιά κανονικά. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Τώρα πέφτοντας, είχε αρχίσει να πέφτει. Ξεπέφτοντας, ρίχνει κλωτσιά στο πίσω μέρος του ποδιού του Ζίβκοβιτς. Κλωτσιά κανονική. Ο Κλάτεμπερ τι είπε. Ότι διεκδικούν την μπάλα. Ότι διεκδικούν την μπάλα. Πάνε μαζί στην μπάλα και αυτό και. Έχει δίκιο. Δεν είναι τα πέναλτι. Κλάτεμπερ κολέ. Κλάτεμπερ κολέ. Κλάτεμπερ κολέ. Έπο, έτσι. Έπο. Κάνουμε κριτική, αλλά δεν, εγώ δεν θα ισοπεδώσω ποτέ να πω άσχετος και τα λοιπά, αυτά που λέει ο Ολυμπιακός. Okay. Όχι, εντάξει. Σεβόμαστε την άποψή του. Έτερον, εκάτερον. Δεν νομίζω να έχει δόλο ή να έχει οτιδήποτε άλλο να κάνει πολιτική. Έτσι το είδε, αλλά μπορεί να κάνει ο καθένας λάθος. Ίσως για πολιτική να το λέει. Εντάξει, okay. Να θέλει να καλύψει το διαιτητή του δηλαδή. Μπορεί να θέλει να καλύψει και τον Γερμανό διαιτητή. Δεν νομίζω ότι αυτός. Δεν νομίζω ότι αυτός καίγεται γι' αυτό. Πάει, έχει πάει σε αυτή τη λογική. Ναι, ίσα ίσα. Δηλαδή βλέπετε ότι. Και σε κάποιες περιπτώσεις είπε ότι είναι λάθος του διαιτητή και τα λοιπά. Ας πούμε στο σπάνιες. Και σε παιχνίδια χρήσατε που δεν είναι τζιζ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής όχι δεν έχουν γίνει κάποια λάθη, έχουν γίνει κάποια λάθη. Αλλά σε σχέση με πέρσι, αν το προσέξετε, έχουν περιοριστεί ναι, πάρα πολύ. Όντως. Και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ για μένα, κατά την άποψή μου, για δύο λόγους. Ο ένας είναι πραγματικός, ότι δηλαδή ο διαιτητής έχει δει έναν άλλον αρχιδιαιτητή, όπως ο Κλάντεμπερ, που είναι τελείως διαφορετικός από τον Περέιρα, για μένα τουλάχιστον. Και την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι δίνει τους διαλόγους, έχει ταρακουνήσει λίγο τους διαιτητές με την έννοια ότι δεν μπορούν να κρύβονται πλέον πίσω από αυτή την κατάσταση της μη δημοσιοποίησης. Αυτό που έχω περιγράψει πολλές φορές με ένα πέναλτι, ας πούμε, του Άρη, που ένας διαιτητής που μιλήσαμε δηλαδή με τον διαιτητή έλεγε: εγώ του το είπα, και αυτός έλεγε: παίζεται, και ο άλλος έλεγε: δεν μου το είπε από το VAR. Τώρα φαίνεται ξεκάθαρα ποιος λέει τι, ποιος κάνει τι και πώς λειτουργεί. Εκτός αν ο διαιτητής είναι Γερμανός, και δεν καταλαβαίνουμε γρή. Εντάξει, δηλαδή, βάλτε έναν υπότιτλο από κάτω. Δεν είναι δύσκολο. Κοίταξε. Δηλαδή, Γερμανός είναι, δεν είναι Κινέζος. Πάλι μετάφραση θα βγάλουμε. Αν στο πάω Κάρις, ας πούμε, φέρουν έναν από το Αζερβαϊτζάν, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που να μιλάει αζέρικα για να δούμε τι είπε και εγώ την μιλάω, ώρα. Κοίταξε, εγώ μιλάω για τους Έλληνες. Ναι, και εγώ κάνω που μια είμαστε, που είμαστε και πιο, μια παρατήρηση. Ναι, που είμαστε πιο καχύποπτοι, ρε παιδί μου. Τώρα, θεωρητικά πάντα ο Γερμανός, ο Ελβετός κτλ. Δεν έχει κάποια πρόθεση. Βάζει από κάτω έναν ωραίο υπότιτλο. Και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, εντάξει. Σωστό είναι αυτό που λες. Τώρα, και το δεύτερο που θεωρώ εγώ, Κώστα και Στέργιο, είναι ότι στο ξεκίνημα τώρα του πρωταθλήματος και με δεδομένο ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του και αυτό, με την έννοια ότι θέλουν να πάνε σε εκλογές χωρίς να υπάρχουν φωνές, χωρίς να υπάρχουν ομάδες που διαμαρτύρονται, εντάξει, πέρα από τον γνωστό τοξικό Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, που εντάξει, κάνει την τρίχα τριχιά πάνω σε αυτά τα ζητήματα, όχι το δάχτυλο του, το νύχι του παίχτη ήταν πιο πίσω. Εχθές όμως, εχθές, κουκοκό. Όχι, το κουκοράκι Κυριακή. Όχι, όχι, και χθες το κάνανε, Στέριο. Δεν πήγε κάποιος μέσα Χρυσανθέ, ούτε είχαμε ανακοινώσεις, ούτε αυτό. Κάτσε, εντάξει, το κουκοράκι. Στέριο μου. Εγώ Ολυμπιακό αρχίζω και είμαι. Εγώ είμαι Ολυμπιακό και εγώ φίλο είμαι. Ολυμπιακό αρχίζω και είμαι. Ούτε ο δικό μου παράγοντα, ούτε ο δικό σου παράγοντα μπαίνουν με την UEFA. Μην το λέμε τώρα. Ενώ με τις ελληνικές ομάδες μπαίνουν και οι δικοί μου οι παράγοντες και οι δικοί σου και όλοι. Εντάξει. Μην το λέμε. Εγώ στον BCL θα έμπαινα πάντως. Ναι, καλά. Εύκολα. Ο Τσίκινης όμως το έκανε πάλι. Έβαλε το offside και είπε ότι το VAR καταστρέφει τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο. Πώς το έβαλε, έκανε μια ανάρτηση τέτοια περίεργη. Το μόνο που καθέστησε ο Τσίκνης ήταν η ελληνική γλώσσα. Το λέγαμε με τον Κώστα. Με τα ορθογραφικά του λάθη. Αυτό καθέστησε ο Τσίκνης. Τρελαίνομαι με τα ορθογραφικά. Εδώ ένας φίλος μου λέει και έχει λογική αυτό που μου στέλνει. Ναι, ναι. Ότι πήγε 8 παρα 5 λόγω των καθυστερήσεων από το VAR. Επειδή πλέον οι καθυστερήσεις δεν είναι 1-2-3 λεπτά, αλλά να συνήθως είναι 5-6. Μέχρι το επόμενο μας. Ναι, αν είναι 8 και 5 με 10, θα άρχιζαν τα παιχνίδια των 10 και ακόμα θα παίζαν τα παιχνίδια των 8 και 5. Ναι. Έχει το λογική. Ίδιο μου στέλνει και ο συνάδελφος από την Αθήνα που κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Επιβεβαιώνει. Μίλησε με UEFA, με τον αντιπρόεδρο και. Κατευθείαν. Κατευθείαν πήρε τηλέφωνο, του σήκωσε ο αντιπρόεδρος. Μιλάμε για UEFA και FIFA. Ήρθε επιτέλους αυτή η ολιστική. Έκθεση της UEFA και της FIFA, 1000 σελίδες λέει. Μάλιστα. Τι γράψανε, ρε φίλε. Έχει ένα 1000 σελίδες. Ναι, τι χίλιες, ποιος τα γράφει αυτά, ποιος τα διαβάζει καταρχήν. Δεν ξέρω. Η έκθεση τι λέει εναντίον μας. Πώς. Η έκθεση τι λέει. Έλα. Δεν ξέρω.
Ποια έκθεση, ρε Κώστα? Ναι. Αυτό που στείλανε, η ολιστική που είπες. Τι είπε ο Αυγενάκης, είπε χθες ότι μας τη στείλανε χθες. Καλά, δεν ξέρουμε τι είπε. Δεν ξέρουμε τι έγραφε το μνημόνιο για την χώρα. Εδώ δεν διάβασα άλλο το μνημόνιο. 9.000 σελίδες. Λοιπόν. Παρένθεση λίγο. Διάβαζα μια είδηση και θυμήθηκα το φίλο του Κώστα που πουλάει ξύλα. Κώστα. Αδερφός μου. Έχω καιρό να το δω. Μιλώντας το. Θα άλλαξε χώρα μάλλον ο άνθρωπος. Ναι. Ο καθηγητής περιβαλλοντολογικής μηχανικής του ΑΠΗ Θήτα Δημοσθένης Αριγιάννης. Ναι. Το λέω για όσους έχουν τζάκι στο σπίτι. Oh, το καθάρισα. Προέβλεψε ότι θα φτάσουν τα κρούσματα τέλος Νοεμβρίου τα 1400 την ημέρα, αν δεν πάρουμε μέτρα κτλ. Τα, ναι, τα Χριστούγεννα θα έχουμε, λέει, 2.000 κρούσματα. Όλοι το έχουν πει αυτό, ναι. Ωραία. Και επισήμανε πως φέτος το χειμώνα δεν θα πρέπει να προτιμήσουμε τα τζάκια για τη θέρμανσή μας, καθώς το κάψιμο των ξύλων μπορεί να εντείνει τη διασπορά του κορονοϊού. Άρα ο φίλος με τα ξύλα. Εντάξει, έχει και πέλετ. Έχει και πέλετ και βάζουμε και φυσικό αέριο. Καλά, και επειδή το λέει αυτός, δεν πάει να πει ότι ισχύει κιόλας. Εντάξει. Εννοεί, θα το δούμε εμείς. Θα ακούσουμε τους επίσημους. Γιατί πρόσεξε, καπνό, να σου πω ένα παράδειγμα. Θα πω ένα παράδειγμα. Με τον καπνό. Εντάξει, άσε τι λέει ο καθένας. Θα πρέπει να. Καθηγητής είναι, ρε Χρήστο. Τι άσε τι λέει ο καθένας. Καθηγητής βγήκε και χθες. Καθηγητής βγήκε. Χρήστο. Κώστα. Τον κιό εννοούσα. Κώστα και χθες και είπε ότι πρέπει να μπει όλη η ομάδα του Άρη σε καραντίνα. Ενώ το πρωτόκολλο. Δεν έπρεπε έτσι κανονικά, Κώστα. Το πρωτόκολλο της Λίγκας δεν λέει αυτό. Το πρωτόκολλο της δεν Λίγκας. Δεν μπορεί εδώ πέρα. Είναι, εδώ δεν έχουμε απόψεις. Και να μην μπείτε σε καραντίνα. Εδώ δεν έχουμε, δεν είναι θέμα απόψεων. Υπάρχει πρωτόκολλο και αυτό θα ακολουθήσει η ομάδα. Υπάρχει πρωτόκολλο από τους λοιμοξιολόγους και αυτό θα ακολουθήσουν οι πολίτες. Δεν μπορεί ο καθένας να εκφράζει την άποψη την προσωπική, τη γνώμη μου, ως τη επιστημονική γνώμη μου, να το κάνει σε κανένα συνέδριο αυτό. Εντάξει, μπορεί να εκφράσει να την άποψή του, αλλά δεν σημαίνει ότι ναι. Αυτό τώρα είναι. Άμα βγει λοιπόν ένας άλλος τώρα, εγώ θα σου πω τώρα, και πει για τον κλάδο αυτό που των ανθρώπων, γιατί τώρα με αυτό που λέει αυτός, το ακούει κάποιος και δεν αγοράζει ξύλα. Και βγαίνει μετά ένας άλλος και λέει, δεν είναι σωστή η προσέγγιση του συναδέλφου, είναι μπούρδα αυτό που είπε. Μπορεί να πει ο καπνός από τον τζάκι, σκοτώνει τον κορονοϊό. Ναι. Αν πάρετε ξύλα τον Μπάμπι Χατζιμπάμπι. Ο οποίος είναι του Χατζικούση. Με το μεγάλο Μούση. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μια υπευθυνότητα σε αυτές τις τοποθετήσεις και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας. Και εμείς και αυτοί που τα λένε και όλοι οι σχετικοί. Τώρα μην με κάνεις να γίνω λοιμοξιολόγος. Ο καθηγητής μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Εγώ δηλαδή. Στον Αντένα σήμερα. Θα εφαρμοστούν ως ο νου που σκληρά μέτρα. Εντάξει. Δεν υπάρχει κατανόηση από τον κόσμο. Ναι, Κόνουστε, φυσικά. Ναι, φυσικά ο Κόνουστε. Υπάρχει ο αναγκαίος συνωστισμός και ο μη αναγκαίος. Φτάσαμε σε ένα σημείο, ναι, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Σιγά βρε Ράμπο εσύ. Σιγά βρε μεγάλε. Σιγά βρε Ράμπο. Τέτοια λένε και μαζεύονται τα πιτσιρίκια 1500 άτομα. Εν τω μεταξύ, ναι. Στέργιο, διάβασε τη δηλώση του πρόεδρου του ΟΑΣ, του αγαπημένου σου. Που είπε ότι άνθρωπος. Είναι δικαιολογημένος ο συνωστισμός, ναι, όσον αφορά στα νούμερα. Ότι ένα λεωφορείο έχει πλάτος 2,5 μέτρα. Ναι, ναι. Και ανατετραγωνικά είναι σωστό. Σωστό. Ναι. Είναι μέχρι 60 άτομα, λέει, δεν το λεωφορείο. Δεν έχει κατέβει, μάλλον, στο κέντρο πρόεδρος. Άρα δεν υπάρχει συνωστισμός. Α, δεν υπάρχει. Έχει κατέβει, Στέργιο, αλλά όχι με λεωφορείο. Ναι, ναι, δεν έχει εικόνα, μάλλον, ο πρόεδρος. Τον ΟΑΣ και τις βενζίνες. Δεν έχει ο πρόεδρος εικόνα τι γίνεται στο κέντρο. Έτσι, ψάξω, άμα θες να τις δεις, ότι μέχρι 60 άτομα επιτρέπεται και ότι δεν είναι τόσο πια υπερβολικό και αχ, καλέ που λένε στα λεωφορεία. Ένας να μας ακούει που κάθε μέρα συνωστίζεται για να πάει στη δουλειά. Εντάξει, θα μπει από το τηλέφωνο τώρα, από το μικρόφωνο μέσα. Ένας μας ακούει. Λοιπόν, Χρήστα Θεγιά, πάμε, συνεχίζουμε. Τι θέλετε να πω άλλο, ρε παιδιά? Για τον Άρη, για τον κορονοϊό και τα λοιπά. Πες μας για τον Άρη το ρεπορτάζ. Περιμένουμε τα νέα τεστ. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει θέμα, έχει πρόβλημα. Καθώς καταρχήν δεν μπορούν να προπονηθούν οι ποδοσφαιριστές από τους 10 ανθρώπους που έχουν ο αριθμός των ποδοσφαιριστών. Τώρα δεν ξέρω και αν πρέπει να το πω τον αριθμό, τον ξέρω τον αριθμό. Πες τον, αφού τον... μπορεί να δεν κάνει. Μα είναι, έχει υποθεί δημοσίως. Ποιοι, το 10 νούμερο έχει υποθεί, δεν έχει υποθεί κάτι άλλο. Φαντάσου, αφού το ξέρω εγώ, να το πω. Όχι. Γιατί? Λοιπόν, γιατί αλλιώς θα το έλεγαν, Κώστα. Χρήστα, θα έχει υποθεί. Γιατί οι εργαζόμενοι, Κώστα, δεν είναι 31 στην ομάδα. Οπότε. Εμείς λέμε για τα κρούσματα. Ναι, αλλά άμα πεις. Αυτό λέω. Ότι είναι τάδε και τάδε. Τάδε πέφτες και δίνα μέλη. Εντάξει. Θέλω να το πω, δηλαδή. Πες το, σιγά, τι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στη χώρα. 7 είναι οι παίκτες. 7 και 3. Ναι, 7 είναι οι παίκτες. Και ο ένας είναι ο Ματέο. Δεν είναι ο Ματέο, το είπα και χθες.
Δεν είναι ο Ματέο, ναι. Και δεν είναι μόνο παίχτες που ήταν στα Γιάννενα. Ναι, εντάξει. Και αυτό το είπε. Οπότε είπες, εντάξει. Okay. Περαστικά, προσοχή. Και το καλό είναι, ναι, ότι όλοι εκτός του ενός, ναι, ναι, του πρώτου, oh, είναι ασυμπτωματικοί. Ναι. Ναι. Και ο πρώτος δεν έχει τώρα. Δηλαδή είχε μία μέρα, 37 και 8, δέκατα δηλαδή. Είχε λίγο πυρετούλη. Ναι, και δεν έχει πλέον κι αυτός. Είναι καλά δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικότερο, πρώτιστα για όλους. Έτσι. Γενικά δηλαδή το περνάνε χαλαρά όλοι, ναι, αλλά... Αφού λοιπόν είναι καλά αυτοί, στο δεύτερο επίπεδο πλέον η ομάδα δεν μπορεί να κάνει κανονικά προπόνηση. Πέρα από την αναστάτωση που υπάρχει, το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό νομίζω. Εδώ έχουμε αναστατωθεί όλοι γύρω-γύρω. Δεν θα έχει αναστατωθεί η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές αυτοί καθ' αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κανονική προπόνηση. Θα μου πεις, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Λάρισα. Οκ, okay, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Λάρισα, αλλά έχεις μία σειρά αγώνων και μία ομάδα. Όταν σταματάει τις προπονήσεις για κάποιο λόγο και προπονούνται ένα γκρουπ και το γυρνάει στη φυσική κατάσταση, είναι φυσιολογικό να επηρεάζεται. Αυτό θέλει να δει ο Μάντζιος, να κοιτάξει δηλαδή πόσο λιγότερο θα επηρεαστεί η ομάδα από αυτή την κατάσταση. Το παιχνίδι με τη Λάρισα αναβλήθηκε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το παιχνίδι με τον Αστέρα. Δηλαδή, αν θα πάει σε αναβολή και αυτό το μάτς ή αν απλά δεν θα παίξουν οι 7 αυτοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Okay, είναι ένα πρόβλημα για κάποιους παίκτες για τον Άρη, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο το αγωνιστικό πρόβλημα. Πες ότι 2-3 βασικοί παίκτες τραυματίστηκαν, παράδειγμα, έτσι. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι βασικοί. Αλλά εντάξει, είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα, ναι, και ναι, είναι σημαντικό ζήτημα για την ομάδα. Γιατί η Λάρισα πάντως είναι καταστροφή, Κρυζανδή, η αναβολή. Όπως δήλωσε χθες ο Αλέξης Κούγιας. Εντάξει, ο Κούγιας υπερβάλλει νομίζω λίγο. Υπερβάλλει και σε αυτό με τους βαθμούς για τη διαιτησία και τα λοιπά. Γιατί πολύ απλά. Την αναστολή του πρωταθλήματος. Αν το διαβάσει. Και εγώ το διάβασα. Το διάβασα δύο φορές. Ναι, το ζήτημα είναι ότι το είπε ότι θα γίνει η αναστολή, θα τη ζητήσει ως πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτό, είπε, και δεν υπάρξει βοήθεια από την κυβέρνηση, τότε ως λίγκα θα ζητήσουμε την αναστολή του πρωταθλήματος. Όχι, θα πάω στις άλλες ομάδες, μπας και τις ψήσω. Δεν θα πάμε, δεν είναι de facto. Ναι, αυτό είπα, ότι θα ζητήσει από τις από προς το παρόν λίγα. Δεν σκέφτεται κάποιος άλλος αναστολή, φαντάζομαι, μόνο ο Αλέξης Κούγιας. Σκέφτεται το Άρης, δεν νομίζω. Ο ΠΑΟΚ να ζητήσει αναστολή πρωταθλήματος, δεν Άρης νομίζω. Ο Άρης θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα και να ανακηρυχθεί πρωταθλητής. Σε υπερασπίστηκε πάντως ο Αλέξης και πάλι, Πω... Σε έφερε ως παράδειγμα. Είπε, όντως. Ο Άρης έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί πέρσι είχε 13.000 διαρκείες, δηλαδή έσοδα 3 εκατομμύρια και τα χάνει όλα. Δεν είχε 13.000 διαρκείες. Λέει ο Αλέξης. Πηγαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό μείωσης. Όταν είχε κάνει προγραμματισμό, του είχαν πει ότι θα γίνει με κόσμο που πίστευε θα τα καλύψει, γι' αυτό έδωσε συμβόλαια καλά σε παίκτες. Ο Άρης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κώστα δεν έχει κάνει τίποτα τέτοιο ο Καρυπίδης και χθες προκυρήθηκε και ως δικαίωση του ρεπορτάζ μας. Του All About Άρης, Κώστα. Ναι, ναι. Του μη ήταν κάποτε. Ναι, λοιπόν, τώρα κάναν τις μη. Πριν 15 μέρες. Λοιπόν, την κάναν την εφημερίδα τώρα. Δεν μας νοιάζει, Κώστα. Δεν είναι εντάξει, το σχολιάζω εγώ. Εμείς την ιδρύσαμε. Σαν να γνωρίζω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το σημαντικό και όχι αν είναι του μη της μη. έλεγα λοιπόν ότι πριν 15 μέρες. Προκηρύχθηκε. Σημειώσαμε την είδηση ότι πάει σε νέα αύξηση με το κεφαλαίο Καρυπίδης. Τότε υπήρξαν και ειρωνίες από ορισμένους. Παρ' όλα αυτά, χθες, ναι, επίσημα η ΠΑΕ Άρης, ναι, ναι, ανακοίνωσε ότι γίνεται νέα αύξηση με το κεφαλαίο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό γίνεται η αύξηση. Η αύξηση γίνεται για να καλύψει ο μεγαλομέτοχος τη χασούρα που υπάρχει από τέτοιες περιπτώσεις. Oh. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα από έσοδα, μπαίνει ο μεγαλομέτοχος και τα βάζει από την τσέπη του. Και προς τιμήν του, ο Καρυπίδης το κάνει. Για πέμπτη, έκτη φορά, δεν ξέρω ποια φορά είναι αυτή. Μπράβο στον Τεό, είμαστε με Τεό. Γιατί επειδή υπάρχει αμφισβήτηση, η προηγούμενη λοιπόν αύξηση με το κεφαλαίου 1 εκατομμύριο καλύφθηκε. Τα έβαλε τα χρήματα. Έτσι, μπορεί να ακούγονται πολλά για τον Καρυπίδη. Δεν είναι σίγουρα ούτε Σαββίδης, ούτε Μαρινάκης. Δεν έχει βάλει τα χρήματα που έχει βάλει ο Ιβάν ή κάποιοι άλλοι πολύ ισχυρότεροι επιχειρηματίες. Γιατί όλα τα συγκρίνουμε με τον Ιβάν τώρα, εντάξει, ο Ιβάν και ο Ιβάν. Και... Γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς, φίλε, γιατί ένας επιχειρηματίας βγάλει 100 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, και αυτό το λέμε. Αυτό θέλω να δείξω, το μέγεθος, δηλαδή ότι δεν έχει 100 εκατομμύρια να βάλει.
Το 1, τα 2, τα 3, τα 5, τα 10 όμως που έχει υποσχεθεί, τα έχει βάλει. Γιατί είπες για πιστόλια. Έκανες τα πιστόλια. Ναι. Σου λέω ότι μέχρι τώρα, όποτε προέκυψε τέτοιο ζήτημα, με καθυστέρηση θες, στο 90, με να φάμε τους στόκους στο κεφάλι, ναι, τα έδωσε τα χρήματα ο άνθρωπος. Αυτό λέω. Και προκηρύχθηκε λοιπόν και είναι και επίκαιρο, γιατί είναι χθεσινή η αύξηση του κεφάλαιου. Δεν έγινε πριν από ένα μήνα. Γι' αυτό το αναφέρω, ότι είναι θέμα. Μάλιστα. Και έτσι θα καλυφθεί και το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ο Άρης πρέπει να πληρώσει. Έχει δώσει τον Ιντέγε, στον Λάρσο, στον Τιγκινί, σε παίκτες που έχουν φύγει από την ομάδα δηλαδή και έχουν διακανονίσει να πάρουν χρήματα. Μάλιστα. Δεν είναι μυστικό αυτό. Πάντως, όπως ξεκινήσαμε με κορονοϊό και αναφέραμε τον Αλέξη Κούγια, να πούμε και τα θετικά. Αυτά που κάνει ο Αλέξη. Εμείς είμαστε μια δίκαιη εκπομπή. Βέβαια. Με ανακοίνωσή του ευχήθηκε περαστικά στον Αχιλέα Μπέο που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σοφάνε για τέτοια αυτή. Λοιπόν, ελπίζω ότι η νοσηλεία αυτή να έχει ως αιτιολογία μόνο προληπτικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση εύχομαι ταχύτατη ανάρρωση. Πάνω απ' όλα στη ζωή μας πρέπει να έχουμε ανθρωπιά ακόμα και σε αυτούς που είναι εχθροί μας. Να το. Και στις δύσκολες στιγμές τους, αν είναι δυνατόν να τους συμπαραστεκόμεθα. Εντάξει. Με κάθε τρόπο. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, όλα τα φτιάχνονται Αλέξη Κούγιας. Μπράβο Αλέξη. Μπράβο Αλέξη. Θα μπορούσε απλά λίγο να αυτό του εχθρού μα ναι, να το παραλείψει. Μετά, πινελίκια. Αλλά εντάξει. Μετά, είναι, ο υπόδικος, είναι θετικό ότι η Αλεξία και τέτοια. Ότι έστειλε περαστικά στον Αχιλέα Μπέο που έκανε 2 τεστ κορονοϊού. Εχθές το λέγαμε το μεσημέρι, είχαν βγει αρνητικά. Το 3ο τεστ βγήκε θετικό. Ο Θεούλης τι έγραψε με στην ανακοίνωση, είδες. Ανατροπή. Είχαμε λέει μια ανατροπή. Λοιπόν, Χρυσανθέ, άλλο τι άλλα νέα. Άλλα λέει, θα πάμε στο διάλειμμα, Κώστα. Να πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε μετά. Έχουμε κι άλλα νέα να πούμε. Πολλά. Πολλά, ε. Πολλά. Χαμός. Χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Όντως, είναι το τέλος του πρώτου ημιώρου. Ακούτε πάντα Τρόικα. 12 με 2 καθημερινά στο Λίμπερο. Η κορυφαία ενημερωτική εκπομπή στα Ριτζιανά της πόλης. Το λένε και τα νούμερα, άλλωστε. Στέργιο. Έτσι, Κώστα. Έτσι, Στέργιο. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για τη συνεργασία και τα λέμε σε 5 λεπτά. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάρο. Στη σημερινή εκπομπή θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό και θα σας ενημερώσουμε απευθείας για την τελική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω από το εφετείο. Η αστυνομία μάλιστα έχει κάνει κλειό, Χριστοκιώση. Η απόφαση αναμένεται στις 12:45, δηλαδή σε 4 λεπτάκια. Εντάξει, μετράμε αντίστροφα. Και ο κλειός έχει να κάνει με το ότι θα υπάρξει σύλληψη αυτών που θα καταδικαστούν σε φυλάκιση δίχως αναβολή. Το δικαστήριο απέρριψε ως εκπρόθεσμο το αίτημα του Ηλία Κασιδιάρη νωρίτερα. Έκανε δεκτό το αίτημα του Γιάννη Λαγού για ανάγνωση των βουλευμάτων που είχαν εκδοθεί μετά από εκείνο που διέταξε την επιστροφή του στη φυλακή για παραβίαση περιοριστικού όρου. Απουσιάζουν όλοι οι πρώην βουλευτές, Κώστα, εκτός του Ηλία Κασιδιάρη και του Αρτέμη Ματθεόπουλου. Μπράβο, και όπως είπα, είναι αυστηρότατα τα αστυνομικά μέτρα. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε την απόφαση του εφετείου. Χρήσανθε. Χρήσανθε. Λοιπόν. 12:45, άρα. Εντάξει, πες μία. Θα πω εγώ, εντάξει. Θα είμαστε με την ακρίβεια στη χώρα δεν τα πάμε πολύ καλά γενικότερα. Λοιπόν, θα το μεταφέρουμε και εμείς. Τελείωσε λίγο Γιάρη, ό,τι έχεις για να πιάσουμε σιγά σιγά το ευρωπαϊκό μας. Το μεγάλο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, για τον Άρη, όλα κινούνται γύρω από αυτό το ζήτημα με τον κορονοϊό. Είναι φυσιολογικό νομίζω, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί θα πρέπει να πούμε και 5 πράγματα για το μπάσκετ αργότερα, στο τέλος, με τον Κώστα. Το ζήτημα είναι τώρα να δούμε στα τεστ που θα γίνουν ή σήμερα ή αύριο τα επαναληπτικά. Είτε αν θα έχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές και προσωπικό, είτε αν θα βγουν ας πούμε κανένα δυο αρνητικά, αν και πολύ δύσκολα ένα τεστ που έχει βγει θετικό, γιατί είναι αυτά τα μοριακά, τα 99,9% τα PCR τεστ, ναι, να αλλάξει. Απ' την άλλη είδα και χθες μια ανάρτηση του Αχιλέα Μπέου που είπε ότι ενώ έχει κάνει 2 ναι, ανατροπή και αρνητικά, το 3ο βγήκε θετικό. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πόσο ακριβή είναι αυτά τα τεστ ή όχι. Αλλά τέλος πάντων θα ξέρουμε αύριο ή το αργότερο το Σάββατο τον αριθμό οριστικά των ποδοσφαιριστών που έχουν βρεθεί θετικοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προπονήσεις και τα λοιπά της ομάδας. Το θέμα είναι, ξαναλέω, γιατί το παιχνίδι με τη Λάρισα έχει αναβληθεί και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία,
τι θα γίνει για, με το επόμενο πλέον παιχνίδι, με τον Αστέρα, αν και αυτό θα πάει για αναβολή ή αν λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα. Δηλαδή, τι εννοώ διαφορετικά. Αυτοί οι 7 που βρεθήκαν αυτή την εβδομάδα μπαίνουν σε καραντίνα και προπονείται η υπόλοιπη ομάδα και παίζει, και παίζουν οι 24 που έχει στη διάθεσή σου Μάγκη Μάντζιο το επόμενο Σάββατο με τον, την επόμενη Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολης. Ή αν αυτοί οι 7 μετράνε, οπότε δεν γίνεται το παιχνίδι. Νομίζω το πρώτο σενάριο που είπανε το πιο πιθανό, ότι δηλαδή απομονώνονται οι 7, επανέρχονται στο παιχνίδι και δεν ξέρω, προλαβαίνουν και όλα με την ΑΕΚ, λογικά προλαβαίνουν, και παίζουν οι υπόλοιποι. Εδώ να πω το εξής. Διαπιστώθηκε ότι κάποιοι παίκτες που ήταν και στα Γιάννενα έχουν κορονοϊό, έτσι. Ναι. Γιατί ξαναλέω, δεν ήταν όλοι. Ναι. Και δεν ήταν και όλοι, παίξανε, δεν παίξανε και τα λοιπά. Ναι. Αυτό πρέπει να το πει η ομάδα. Του Απόλλωνα ούτε ένας. Δηλαδή, αναρωτιέμαι εγώ, ας πούμε, αν κόλλησα που μίλησα ένα λεπτό με έναν παίκτη σε απόσταση με μάσκα και την ίδια στιγμή οι παίκτες που πιανόντουσαν, ο υδρότας τους, χτυπιόντουσαν, αγκαλιαζόντουσαν, υδρωμένοι, μπάλα, παίξαν μπάλα ρε φίλε, ναι, παίξαν μπάλα επί μια μισή ώρα και δεν έχει κολλήσει κανένας. Πώς γίνεται αυτό? Έκαναν τεστ μετά? Ναι, αφού παίξαν χθες. Παίξαν και χάσανε 1-2 από τα Γιάννενα. Καημένοι. Σας άκουγα που το λέγατε για τον Άσο, επειδή τους είδα και τους δύο. Τα Γιάννενα, παιδιά, είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Απόλλωνα. Συμφωνώ. Είναι το μόνο σημείο που δεν έχει πιάσει ο Πάρης, που είπε για τον Άσο. Ο Πάρης έκανε πάρτι. Πάρτι έκανε. Αυτό λέω. Είναι το μόνο που δεν έχει πιάσει. Έχει πιάσει 90 άλλα. Λοιπόν, δες τώρα πόσο περίεργο είναι. Πόσο περίεργη είναι αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, θα μου πει κάποιος βέβαια, που μου το είπαν και από τον ΕΔΟΕΑΠ, μου λέει μπορεί τις 4-5 πρώτες μέρες να μην φαίνεται. Και να φανεί μετά. Και να φανεί μετά από μια εβδομάδα, ναι. Δεν είμαι καλά. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα. Δεν είμαι καλά. Είναι, αλλά σκέψου τώρα. Κάνεις τεστ αρνητικό, βγαίνει έτσι, χθες, προχθές, οι παίκτες του Απόλλωνα. Την Τρίτη κάνανε οι παίκτες του Απόλλωνα. Θα κάνω σήμερα το βράδυ. Παίξανε την Τετάρτη. Και μπορεί να μας πούνε την Κυριακή ότι, είναι θετική. Ναι. Άρα θα έχουν κολλήσει και όλους των Ιωαννίνων. Άρα η υγεία πάνω απ' όλα. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι το βασικό. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία. Και πλέον, πέρα από το ότι πρέπει να ευχόμαστε σε όλους να πάνε καλά τα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ με το θέμα αυτό με τον Παπαστεριανό και τα λοιπά, γιατί έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και τα λοιπά. Μάλιστα. Ο δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση, ο Αεροπακίτης, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, είπε κάτι, παιδιά, που το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές και δεν το έχω πει από το κεφάλι μου. Το λέω γιατί αυτό λέει ο νόμος. Και το σκεπτικό του δικαστή στηρίζεται στο νόμο που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι που θεωρητικά χάνουν αυτή τη στιγμή τα χρήματά τους, δεν τα χάνουν. Έχουν τη δυνατότητα και τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα για πρώτη φορά να τα διεκδικήσουν από τα φυσικά πρόσωπα. Μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί να κάνουν τη διαδικασία που τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος και να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Δεν πάνε στο χιόνι δηλαδή τα χρήματά τους. Έχουν τη δυνατότητα να τα διεκδικήσουν από αυτούς που υπέγραψαν τα συμβόλαια. Αυτό λέει ο νόμος αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω εγώ ότι είναι δίκαιος, άδικος ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αλλά αυτό λέει ο νόμος. Και από τη στιγμή που αυτό λέει ο νόμος, θα πρέπει με βάση το νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ισχύει στην Ελλάδα, να πάνε να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα θα μου πει κάποιος ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπουν άλλοι νόμοι που δεν έχουν να κάνουν με το αθλητικό δίκαιο, παραγραφής για τον εργαζόμενο. Όχι 5 χρόνια, όχι 7 χρόνια, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είπε ο αεροπαγήτης, ο οποίος πήρε την τελευταία απόφαση για τον Παπαστεριανό, για τον Βερόν και κάποιους παίκτες του Ιωνικού. Που ένας ήταν ο Συστόν, μάλιστα. Έτσι. Αυτά. Ωραία. Διαβάζω κοντά στον Απόλλωνα Λάρισα, εσείς που θα έχουμε και ανακοίνωση για τους
ο Λίγου, ο Στέφανος Αθανασιάδης και ο Παναγιώτης Γλύκος. Τον είχαμε ξεχάσει τον Γλύκο. Δεν είχε παίξει κάπου μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ. Είναι κοντά ο Απόλλων Λάρισας. Μάλλον έχει συμφωνήσει και με τους δύο. Οι Θεσσαλοί θα πάρουν Αθανασιάδη και Γλύκο. Να βάλουν εμπειρία στο ορθό. Τι κατάσταση είναι ο Κλάους, τι κατάσταση είναι ο Γλύκος. Δεν ξέρει κανένας. Ο Κλάους έκανε προπονήσεις με τον Απόλλωνα για ένα δίμηνο. Και θυμάμαι, γιατί διάβαζα το ρεπορτάζ, ότι τον έκοψε ο γιος του. Όχι. Ο γιος του Μουνεμβασιώτη. Τον έκοψε. Αυτό έγραφε τουλάχιστον ο συνάδελφος. Ναι, ο οποίος είναι αυτός με τα. Δεν ξέρω αν βλέπατε το μάτς του Άρη με τον Απόλλωνα. Που αποβλήθηκε από τον πάγκο του Απόλλωνα. Αφορούσε ένα. Α, είναι ταλεντάκι δηλαδή. Ναι, είναι στον πάγκο του Απόλλωνα κάθε. Και αποβλήθηκε. Και όταν αποβλήθηκε, γιατί ρωτούσα ποιος είναι και έτσι το έμαθα. Πήγε στον πάγκο του Άρη στο φροντιστή και του κουνούσε το δάχτυλο. Του έλεγε διάφορα κτλ. Και μου λένε αυτό είναι ο γιος, λέει, του. Αυτό τρέχει την ομάδα δηλαδή. Καλή επιτυχία και στον Στέφανο και στον, και στον Γλύκο. Δεν ξέρω, ειδικά για τον Κλάους, αν μπορεί να επιστρέψει έστω και σε χαμηλότερη κατηγορία. Εγώ νομίζω ότι το έχει χάσει το τρένο, αλλά σίγουρα αν μπορέσει λίγο να πάρει τα πάνω του και να τελειώσει αξιοπρεπώς την καριέρα του, θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Στέφανο που όντως εντάξει. Γιατί, πόσο χρονό είναι το παιδί, το φάγατε? 32. Τι 32, τι δεν, είναι 82. Κώστα, δεν. Τι δεν. Έγινε να παίξει μπάλα 2 χρόνια. Εντάξει, και που έπαιζε πριν η εικόνα του. Έχει δεν ήταν η επιθυμητή. Δάστο, είναι μια, είναι μια πενταετία. Γιατί δύο. Δεν έπαιζε στα Γιάννα. Στα Γιάννα, δεν έπαιζε. Γιάννα, ναι, πέρσι. Δεν έβαλε ένα γκολ. Και τι έγινε που δεν έβαλε γκολ. Ενάμιση χρόνια. Έβαλε. Ένα γκολ να βάλει. Έβαλε ένα γκολ. Και τι να κάνουμε τώρα. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βάζει πάντα. Ωραία η σύγκριση, Κώστα. Είμαι με Κλάους. Εντάξει. 76 γκολ θα βάλει στη Β' Εθνική. Ναι, μακάρι να βάλει. Ξαναλέω, θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Στέφανο να μπορέσει να επιστρέψει λίγο στο προσκήνιο. Δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε εμείς ο Ηρακλής Αμπελοκήπων που συνεργάζεται με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Πρώτα τώρα στους ανθρώπους του Ηρακλή Αμπελοκήπων που συνεργάζονται με τους ανθρώπους του Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Αυτό θα θέλαμε τον Καπνίδη και δεν τον πήραμε. Και δεν τον πήραν, ναι, μάλλον. Λοιπόν, εχθές το βράδυ προέκυψε εξέλιξη στο θέμα Βιερίνια. Εντάξει, υπήρχε και ποστάρισμα του Γιώργου Σαββίδη, μια φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη με τον Αντελίνο Βιερίνια έξω από την Τούμπα, σε παλιότερο στιγμιότυπο. Ακούσατε και το βράδυ το Σταύρο την είδηση. Με τα μεσονύχτια την είδηση και την ανάλυση. Ακούσατε και το Σταύρο το πρωί, νομίζω το ανέλησε πολύ σωστά αγωνιστικά, γιατί ο ΠΑΟΚ θα είναι κερδισμένο σε συνδυασμό με το ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, περίπτωση να ανανεώσει ο Γιαννούλης το συμβόλαιό του. Άρα νομίζω ότι τώρα έχουμε Οκτώβριο, αρχές Δεκεμβρίου θα έχουμε πάλι δημοσιεύματα και ρεπορτάζ. Ο προγραμματισμός πετάει. Η Αταλάντα ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη, ενδιαφέρεται και η Πόρτο. Μπορεί κάλλιστα πότε να... Πότε λύγει. Το 22. Το 22. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να έχει ο ΠΑΟΚ διαπραγματευτική ισχύ, αν δεν υπάρξει ανανέωση, πρέπει να τον πουλήσει τώρα. Χρήστα, θα έχεις κανένα αλεξίπτωτο εκεί σπίτι, γιατί εμένα μου τελείωσαν. Τα αλεξίπτωτα. Ναι. Και δεν μπορώ να πέσω από τα σύννεφα χωρίς αλεξίπτωτο. Άρα λοιπόν η επιστροφή του Αντρέ, θα έχουμε φαντάζομαι σήμερα και τις σχετικές ανακοινώσεις, δίνει τη δυνατότητα στον Αμπέλ Φερέιρα να έχει μια ποιοτική και έμπειρη λύση για τη θέση που αγωνίζεται ο Γιαννούλης. Είναι δεδομένο, φυσικά το έχουμε ξαναπεί, ότι είτε ο ΠΑΟΚ προχωρούσε σε κάποια απόκτηση ποδοσφαιριστή, είτε προέκυπτε θέμα Βιερίνια, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή ο Αντρέ στους αγώνες του Europa League. Η λίστα δεν αλλάζει. Αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ 32, αλλάζει η λίστα τότε. Αλλά τώρα δεν αλλάζει, άρα θα είναι διαθέσιμος ο Βιερίνια μόνο για τα μας του ελληνικού πρωταθλήματος. Αγωνιστικά και εγώ συμφωνώ με τον Σταύρο, που δεν έχει τελειώσει. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω, Χρυσανθέ. Για το Βιερίνια, αν θες να πούμε. Ναι, για το τελειώσει. Ο τελειωμένος, ο βετεράνος που τα λέγανε ακόμα και φίλοι του ΠΑΟΚ, που δεν φέρεται και άγεται ο Αντρέ, ούτε είναι το μοναδικό κριτήριο τα χρήματα. Ο φιλάργυρος, ο έτσι, ο αλλιώς, αυτό κτλ. Γιατί πραγματικά γράφτηκαν όργια εδώ και 3 μήνες, 4. Δεν μπορώ όμως εγώ να μην πω από την πλευρά μου ότι η ιστορία αυτή, το πώς εξελίχθηκε, εντάξει, μπορεί αγωνιστικά να έχει όφελος για τον ΠΑΟΚ, αλλά συνολικά. Ένα. Δεν δείχνει ότι και η ομάδα είναι στα καλύτερά της από οργάνωση, αντανακλαστικά κτλ. Εντάξει. Σωστά. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος βγάζει μια αντίδραση ότι, OK, είναι ο αρχηγός, τον θέλουμε, μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά. Εγώ θα πω για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα. Μια χαρά είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα
και για την Ευρώπη ο Βιερίνια. Αλλά όλο αυτό που έγινε, οι παλινοδίες, συμφώνησε, όχι δεν συμφώνησε, δεν είναι, γιατί είναι στο site, δεν είναι, περιμένουμε κτλ. Δείχνει ότι υπάρχουν θέματα στην ομάδα που πρέπει να λυθούν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Αντρέ. Δηλαδή, αν δουλεύαν όλα ρολόι τους τελευταίους μήνες και υπήρχε αυτό το θέμα, θα λέγαμε είναι ένα ιδιαίτερο θέμα αυτό του Βιερίνια. Οκ, okay, υπήρξε και μια ιδιαίτερη εξέλιξη. Είναι και το θέμα του Μάτος, και εκεί ο ΠΑΟΚ έδειξε καθυστερημένα τα αντανακλαστικά του, είναι και το θέμα του Βιερίνια. Γενικότερα υπάρχουν θέματα σοβαρά, okay, που θα πρέπει να προβληματίσουν τους ανθρώπους του δικεφάλου. Σε συνέχεια περιστατικών, αυτό με τα δελτία, πραγματικά μόνο ντροπή. Εντάξει, και γενικότερα και το θέμα του Μίσης είναι μέσα. Και εκεί είπα αργά, αντανακλαστικά θα μπορούσε να πει: οκ, okay, παιδιά, τελείωσε το θέμα. Επιστρέφει στη Sporting και βλέπουμε. Να γίνει καλά το παιδί. Το θέμα σύρθηκε και αυτό. Και να, θα το κνέει, συμφωνία, θα τα δώσουμε. Έκλεισε, έφυγε. Θα ξαναγυρίσει και Sporting και τελικά στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι ένα, δύο, πέντε, έξι θέματα που δείχνουν ότι η οργάνωση στην ομάδα, ξαναλέω, τα αντανακλαστικά τη και ο τρόπο λειτουργία τη δεν βρίσκονται στο πικ. Αυτά για τον Αντρέ. Γερός να είναι, να μην έχει άλλο τραυματισμό, να επιστρέψει, θα χρειαστεί χρόνο. Θυμίζω ότι κουβαλάει και μια τιμωρία από πέρσι, αποβλήθηκε στο μάζι με τον Άρη. Μην το δούμε μπροστά μας, είναι τιμωρημένο και θα με κανένα μήνυμα. Βάλτε το παιδί. Ικανίστε. Είναι τιμωρημένο. Ικανίστε να το βάλετε. Δεν ξέρω αν το θυμάται και ο Αντρέ, μάλλον το θυμάται. Το θυμούνται και στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν. Τώρα αφού το είπε. Νομίζω ότι σε 20-25 μέρες από σήμερα, ένα μήνα, θα είναι πανέτοιμο ο Αντρέ και να πάρει ακόμα και φανέλα βασικού στα παιχνίδια που θα κληθεί. Είτε να ξεκουραστεί ο Γιαννούλης, ή θα είναι τιμωρημένος, ή μπορεί να έχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Εντάξει, αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ έχει κέρδος και τελειώνω. Αλλά γενικότερα στο σύνολο, αν την ανοίξουμε την εικόνα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν το χειρίστηκε όπως έπρεπε. Παρότι στο τέλος έστω την κατάσταση. Συμφωνώ, με νη. Στέριο, πάντως και η περίπτωση του Βιερίνια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς λειτουργούμε ως λαός. Δεν λέω μόνο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ τώρα, όλοι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα ποδοσφαιριστή που πραγματικά. Ήταν ο αρχηγός σου, συνέδεσες ό,τι καλύτερο έχεις κάνει στη σύγχρονη ιστορία σου με την παρουσία αυτού του παίκτη, και παρόλα αυτά είδες το πόσο εύκολα φτάσαμε στο σημείο να τον βρίζουν, να λένε αυτά τα μην πράγματα. Το θέμα, μην το πάμε θέμα, μην το πάμε. Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι η μικροψυχία και η κακοψυχία, για να μην πω και κάτι ακόμα, με ψυχία. Εντάξει, είναι πραγματικά στο πικ εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, και πώς γίνεται τώρα με το που έχουμε happy end. Πεχτάρα. Χθες άκουγα ένα φίλο που βγαίνει στο Ζαγόρα. Ψυχάρα. Και είχε πάθει πλάκα και ο Γιώργος και ο Ζάχος. Ο τύπος λοιπόν αυτός, νομίζω είναι ένας φίλος του ΠΑΟΚ από τη Γερμανία, από που βγαίνει. Και τον άκουγα στον Γιώργο κάθε φορά που έβγαινε και τον έλεγε: προδότη, τα λεφτά, δεν τρέπεσαι, τον ΠΑΟΚ μας κτλ. Και έλεγε: η προπονητάρα ο Φερέιρα. Επειδή όρμηξε στο Φερέιρα, καλά τον κάνει ο Φερέιρα. Οι κλίκες, τα κλικ που διαβάζω, αυτά που λέει και ο Κούσης. Ναι. Επί 20-30 μέρες, ένα μήνα κάθε μέρα ήταν σαν σλόγγα, ρε παιδί μου. Έλεγε αυτό. Και τώρα γύρισε. Χθες, και βγαίνει χθες, ξεφωνίζει το Φερέιρα και υμνεί το Βιερίνια. Και λες, και του λέει και ο Ζάχος και ο Γιώργος, καλά ρε. Εσύ λέει, επί ένα μήνα δεν έλεγες ακριβώς τα αντίθετα. Όχι, λέει. Όχι. Σκέψου λοιπόν τώρα αυτό, και αυτοί όμως είναι οι περισσότεροι από αυτούς, είναι ξέρεις, που λένε στον δημοσιογράφο αν είπε ένα και λάθος. Αλλά είναι και αυτό που λέτε, η μικροψυχία, το πόσο εύκολα μπορούμε να κατεβάσουμε από το άλογο πραγματικά κάποιον που τον είχαμε καβαλάρει όλο το προηγούμενο διάστημα, και το ανάποδο. Είναι ένα απίστευτο μάθημα νομίζω το θέμα του Βιερίνια για τη συμπεριφορά όλο μας και το γεγονός ότι πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Να μην βιαζόμαστε. Κάτι παρόμοιο, δεν το ίδιο βέβαια, έγινε με τον Άρη και τον Ματέο. Επειδή αργούσε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, γράφαμε ας πούμε την εξέλιξη ότι ο Άρης έκανε πρόταση στον Ερυθρό. Από κάτω πινελίκια. Μας κοροϊδεύει. Πρόσεξε όμως, Κρυζανδέ, πρόσεξε όμως, γιατί οι ισορροπίες είναι πάντοτε λεπτές. Τώρα με αφορμή μια προχθεσινή τοποθέτηση ακροατή του Γιώργου Ζαγόρα, εντάξει, ότι έχω εγώ εμπάθεια με το Φερέιρα. Ναι. Η δουλειά μου, χρήζει να δική σου και του Κώστα, δεν είναι να δίνουμε λευκές επιταγές στους προπονητές, να δίνουμε σωστό. Λευκή υποταγή και να λέμε, ας δούμε τι θα γίνει. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε σωστό. Κριτική, εντάξει, σωστό. Αν είναι δίκαιη η κριτική, γιατί εγώ έχω πιστώσει πράγματα στον Φερέιρα και το έχω χρεώσει. Εντάξει, η δουλειά δικιά μου δεν είναι αυτό που λένε ορισμένοι οπαδοί, πείσει στον Φερέιρα και όλα θα γίνουν.
Εντάξει, η δουλειά μου είναι να κατακρίνω και τα λάθη του Βερέιρα και του Πάο και τα δικά μου. Δεν κατάλαβα. Να κρίνεις. Μπορώ εγώ να πω, ό,τι έγινε με το Μάτος έγινε και τον Μίσης και τον Βιερίνη, πάμε παρακάτω. Είναι σοβαρή προσέγγιση τώρα αυτή. Και γιατί στην επόμενη στραβή δεν θα ξαναπούμε το ίδιο πράγμα. Είναι το γνωστό. Τα λέτε γιατί τα λέτε, δεν τα έχω. Όχι, αν νομίζουν ορισμένοι ότι έχω εμπάθεια με το Φεραίρα, είναι πρόβλημά του. Εντάξει, αυτό έχω να πω και το κλείνω, δεν έχω διάθεση για παραπάνω. Απλά να ξέρει και ο κόσμο ότι και εμεί βεβαίω ω δημόσια πρόσωπα. Κρίνουμε, λέμε την άποψή μας, λέμε τη γνώμη μας, κάνουμε το ρεπορτάζ μας και κρινόμαστε κι εμείς. Και έχει να κάνει αυτό, Χρυσανθέ και Κώστα, με το ότι ο Φεραίρα δεν ήρθε στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο ή Αύγουστο. Ο Φεραίρα μετρά ήδη ένα χρόνο και στην Ελλάδα. Αυτό είναι δηλαδή, γιατί είναι και το μότο των τελευταίων ημερών από υποστηρικτές του Φεραίρα, πραγματικά σε τυφλό βαθμό, Φεραίρα, ο χωρίς λόγο, ότι η ομάδα είναι καινούρια. Εγώ το δέχομαι αυτό, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, η ομάδα περσινή ήταν παλιά όμως η περσινή ομάδα. Ήταν καινούργιο ο Φεραίρα. Ναι. Να μας πούν λοιπόν ορισμένοι πότε μπορούμε να κάνουμε κριτική. Θα δηλαδή, σου πω. Αν κάνει καμιά να φύγουν, όλοι, να φύγουν όλοι οι παλιοί και οι καινούργοι του Φεραίρα να μείνουν τρία χρόνια για να μπορούμε να πούμε κάτι για τον Φεραίρα. Θα σου πω. Όταν κάνει καμιά ήττα ο Φεραίρα που είναι ας πούμε, σήμερα, ας πούμε, αν χάσει, χάσει την Κυριακή ή την επόμενη κτλ., τότε θα κάνουμε κριτική. Γιατί πάει με το αποτέλεσμα. Γιατί πάει με το αποτέλεσμα. Η κριτική για κάποιους πάει με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική όταν κερδίζεις, ας πούμε. Με έχουν κουράσει αυτοί που θέλουν να σου επιβάλλουν την άποψή τους. Δηλαδή το λέω εγώ αυτό. Αν εσύ πεις το αντίθετο, είσαι εχθρός του ΠΑΟΚ του Άρη του Ηρακλή. Ο Κούσης θα κάνει αυτά. Ο Κούσης πάλι. Τι. Συχαίνομαι τους μία έτσι, μία γιουβέτσι. Τους συχαίνομαι πραγματικά. Γιουβέτσι, μ' αρέσει. Και φυσικά τα έχω πάρει στο κρανίο τα τελευταία χρόνια με ανθρώπους που ελαφρά την καρδία. Εντάξει, χαρακτηρίζουν ανθρώπους το καρκίνωμα του ΠΑΟΚ, το καρκίνωμα του Άρη. Κατάρες από εδώ, κατάρες από εκεί. Πραγματικά δεν θέλω να έχω σχέση με τους ανθρώπους άλλο. Ναι, αλλά και κάποιος που σημείωσε τότε Στέργιο τα λάθη που έκανε και ο Βιερίνια, δεν σημαίνει ότι τώρα επειδή ας πούμε, η ομάδα τον κρατάει. Όχι. Ότι κάνει κολοτούμπα. Όχι. Εγώ βγάζω στην απέξω όμως ότι φύγει από εδώ, φυλάργυρε, προδότη, άχρηστε. Καλά, ναι, εννοείται. Στο φινάλε βεβαίως μπορείς να κατηγορήσεις και τον παίκτη για κολοτούμπα και την ομάδα για κολοτούμπα. Όχι τον κόσμο μόνο. Συγγνώμη. Ο παίκτης ήταν που όταν η ομάδα κέρδισε. Τη Δευτέρα Κώστα έγραψε κάποιος είσαι πολύ λίγος για τον ΠΑΟΚ, Αντρέ. Και την Παρασκευή έγραψε αντίο αρχικά σε ευχαριστούμε για όλα και η απώλειά σου είναι μεγάλη για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε τώρα, υπάρχει χαζομάρα, απίστευτη, εντάξει. Τέλος πάντων, κακώς το ανοίξαμε τόσο πολύ. Εντάξει. Ιδίω τη ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, διάλειμμα λέει ο Χρήστος. Και τη κακή λειτουργία των ομάδων μας. Θα συνεχίσουμε λίγο σε ρυθμούς ΠΑΟΚ με την επιστροφή μας και φυσικά ο λαός περιμένει. Πάρε τσελεπίδι μετά το διάλειμμα των 1.30. Θα πρέπει, παιδιά, το σκεφτόμουν προχθές, να μην έχουμε τον Πάρη σε μια καθορισμένη ώρα, να τον έχουμε σε διαφορετικές ώρες κάθε φορά για να ακούει άλλους 2 ώρες. Βέβαια. Γιατί μας ακούνε μόνο για τον Πάρη. Για να πληρώσει, πλερούα. Είναι η φίρμα, έδωσε ακόμα και τη Σάκαρη χθες. Ναι, μεταξύ άλλων. Σάκαρη. Και εγώ του λέω Πάρη, παίζει με τη Ζητολίνα και μου λέει όχι, λέει. Ξεκινάει καλά τα τουρνουά. Προσέξτε πάντα. Τώρα και για να δείτε πόσο κακή είναι μερικοί. Ναι. Ενώ ο Πάρης το έβλεπα και εγώ, έχει πιάσει τα κινέζικα, τη Σάκαρη, έχει πιάσει 100. Τετράδα έδωσε, εγώ πληρώθηκα. Όμως φίλε, μου στείλανε αυτό που δεν έπιασε, τον Απόλλωνα. Χρήσανθε. Έχει πιάσει 100 εγώ και μου στείλανε το ένα που είπε λάθος ο άνθρωπος. Την ώρα που ο Πάρης τα έλεγε, εγώ έπαιξα τετράδα. Και κάτι να πω να το διευκρινίσω γιατί είναι σημαντικό και με βάση και τους νόμους κτλ. Εμείς παιδιά λέμε την άποψή μας. Δεν προτρέπουμε κανέναν να παίξει. Εννοείται. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Σχολιάζουμε συζητάμε το στοιχηματικό κουπόνι. Για αθλητικά γεγονότα. Έτσι. Και ούτε καν το προσεγγίζουμε στοιχηματικά. Εμείς λέμε αν θα κερδίσει η Ρεάλ ή η Σαχτάρ. Αυτό. Δεν λέμε πάνε παίξε Ρεάλ, πάνε παίξε Σαχτάρ. Και επειδή και εγώ, Κρίζα, δεν έπαιξα τα 99 του Πάρη, αλλά έβαλα και το 100 των Απόλλωνα Σμύρνης, μάλιστα το κάλυψα με Χ. Εντάξει. Δεν βρίζω τον Πάρη, βρίζω το κεφάλι μου που εμπιστεύτηκε τον Απόλλωνα Σμύρνης. Δηλαδή, όταν σου άλλο σου δίνει 8 σημεία, πάρε βάλε ακόμα και τη Σάκαρη, ξαναλέω. Ναι, μετά είναι και χημεία που θα κάνει. Δεν αυτό που λέει. Κάθε... Εγώ έπαιξα το κινέζικο τον μπάσκετ που έδωσε, τη Σάκαρη. Στάγκες, τον Ολυμπιακό ημίχρονο που έδωσε και το Προμηθέα που έδωσε θα κερδίσει. Ο Προμηθέας κέρδισε 20 πόντους. Ο Ολυμπιακός ημίχρονο ήταν μια χαρά, 0-0, δεν κουνήθηκε φίλο. Το κινέζικο μπάσκετ που έδωσε βγήκε 30 πόντους επίσης. Και η Σάκαρη νίκησε εύκολα. Την Τζιτσιολίνα. Θα βάλουμε τον Πάρη. Να λέει και νούμερα του Τζόκερ από αύριο. Παιδιά, λοιπόν. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις. Και να πούμε βεβαίως, Χρήσανθε, ότι πρέπει να δώσουν βάση οι φίλοι μας. Γιατί συμβαίνουν ωραία πραγματάκια στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορεί νέα ρυθμομανία εκεί έξω που ακούει το όνομα Wingo.
Μιλάμε βέβαια για τις καινούργιες κληρώσεις του Ρίτζερ σε καζίνο Θεσσαλονίκη που υπόσχονται διαστημικά κέρδη. Παρασκευή με Κυριακή χαρίζουν ως 30.000 ευρώ συνολικά. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στις 12.30 και στη 1.30 το βράδυ γίνονται οι κληρώσεις. Παίρνετε τους λαχνούς από την είσοδο όταν μπαίνετε. Δεν τους πετάτε, τους κρατάτε και ενδεχομένως να κερδίσετε εσείς μέχρι 5.000 ευρώ ανακλήρωση. Wingo λοιπόν κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης στο Ρίτζερ Καζίνο Θεσσαλονίκη. Έχουμε και αρκετά μηνύματα. Εντάξει, θα τα διαβάσω μετά το διάλειμμα. Εντάξει, και αυτά που μας έχετε στείλει στα Facebook, στα Instagram, στα Twitter, στα Tinder κτλ. Θα διαβάσω και αυτά που έχετε στείλει. Έμαθα πώς δουλεύει. Έμαθα πώς δουλεύει χθες. Πώς δουλεύει, δηλαδή. Θα σας πω μετά. Μια βλακία και μισή. Το Tinder χρήσασε. Πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει να πληρώσεις. Α, πρέπει να πληρώσεις. Ναι, ναι. Μετά από 30 χρόνια μου είπε χθες φίλος, συνάδελφος, πώς δουλεύει το Tinder. Το Tinder είναι dating social media. Γι' αυτό κόστα. Ναι, αλλά πρέπει να πληρώσει. Έρχονται μόνες τους. Εμείς, σωστά, εμείς δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε, εμείς έρχονται μόνες τους. Ήδη μια φίλη μου περιμένει κάτω μόλις τελειώσω 2 και 5 την εκπομπή. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί. Αλλά δεν είναι εκεί. Έλα. Αλλά ναι. Αλλά είναι τυφλή και κουφή και στραβή. Λοιπόν, μαζί μας και ο Μαρμαρίδης. Νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πτωτική, χωρίς προκαταβολή. Στηρίζει τοπική επιχειρηματικότητα. Πολύ καλά έπιπλα, πολύ καλή ποιότητα εννοείται, κορυφαία. Και φυσικά πολύ καλές προσφορές. Μπείτε στο marmaridis.gr, διπλό κρεβάτι με στρώμα. Πάρα πολύ καλή προσφορά. Έτσι, για όσοι τώρα κάνετε το σπιτικό ή θέλετε μια ανανέωση. Πολύ μοντέρνο σχεδιασμό και φυσικά με ωραίες εκθέσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στον περιφερειακό προς το Τιτάν. Οπότε marmaridis.gr για να ενημερωθείτε. Και πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Λοιπόν, Χρύσανθε, αύριο με την ομάδα κάνει και εσύ τεστ, μην κολλήσεις τον Κούση. Οι αποφάσεις κατά Άρη στην ΕΠΟ πότε θα βγουν, να ησυχάσουμε με αυτά. Τα είπε ο Χρύσανθος νομίζω. Απλά να συμπληρώσω ότι 2 Νοεμβρίου είναι οι επόμενες. Δηλαδή αυτή ήταν του Παπαστεριανού η πρώτη. Θα βγούνε τότε και τυπικά δηλαδή, γιατί είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Θα βγούνε, οι 2 Νοεμβρίου είναι οι επόμενες περιπτώσεις. Επιβολή ποινών ζητάνε στην ουσία οι ποδοσφαιριστές. Οι αποφάσεις έχουν βγει προ δεκαετίας, έτσι, πότε βγήκανε. Ζητάνε επιβολή ποινών, τις ξαναφέρανε στο προσκήνιο μετά όσα έγιναν με τη FIFA, το συστόν κτλ. Αλλά το είπαμε, εδώ είναι ελληνικό δίκαιο. Και εντάξει, αν και στο ελληνικό δίκαιο κάναμε με βάση τη FIFA, εντάξει, θα πηγαίναμε για κάτι άλλο μετά. Ωραία. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, το θέμα δεν είναι το πόσο ακριβά είναι τα μορια, ακριβή, συγγνώμη, είναι τα μοριακά τεστ που είναι, αλλά αν έχει εποαστεί ο ιός μέσα στον ασθενή που ελέγχεται. Ο Μπέος προφανώς είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και γι' αυτό ξεκίνησε να κάνει τεστ, αλλά επειδή δεν είχε προλάβει να εποαστεί ο ιός, τα δύο πρώτα τεστ βγήκαν αρνητικά και προφανώς τότε δεν είχε και συμπτώματα, λέει ο Αλέξανδρος, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και αυτό είναι ο λόγος που και στον εδώ ΕΑΠ, σε εμάς ας πούμε που θεωρητικά ήρθαμε σε επαφή με κάποιο κρούσμα, μας είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να πας την πρώτη εβδομάδα και να το κάνεις. Γιατί δεν έχει ουσία. Αν έχει συμπτώματα μετά το 7ήμερο, τότε θα πας να το κάνεις. Ή θα πας να το κάνεις έτσι κι αλλιώς για να σου φύγει η ιδέα, αλλά μετά τις 7 ημέρες θα ξέρεις, ή μάλλον θα φανεί αν έχεις τον ιό. Πριν θα πας, θα βγει αρνητικό δηλαδή, θα είσαι κουκλεντές, θα λες α, ωραία, βγήκε αρνητικό και στην πραγματικότητα θα το έχεις. Αυτός είναι ο λόγος που μας είπαν και εμάς για αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ο φίλος ο Νίκος, τα 6.500 διαρκείας του Άρη έγιναν 13, όταν ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ δεν είχε τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν είδα κανέναν Κούγια να πει πώς θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ και χωρίς Ευρώπη. Εντάξει, δεν νομίζω να κάνουμε κάποιο σχόλιο παραπάνω. Απλά εγώ να σημειώσω ότι δεν είπα ότι είχε 13.000 διαρκείας, είπα ότι είχε 13.000 εισιτήρια. Στον Κούγια αναφέρεται. Ναι. Προφανώς. Παρόλα, εντάξει, είναι διαφορετικό βέβαια το ένα από το άλλο, έτσι. Και η Λάρισα δεν είχε μια χρονιά τηλεοπτικό συμβόλαιο. ΠΑΟΚ επέλεξε να μην έχει τότε. Ως δικό μου σχόλιο. Επέλεξε έναν δικό του δρόμο. Δεν ικανοποιήθηκε με τα 6 εκατομμύρια, 5.800 αν δεν κάνω λάθος που του δίνανε. Σωστά. Και είπε, παιδιά, εγώ τα θεωρώ λίγα αυτά τα χρήματα, που είναι δικαίωμά του 100%. Άλλο το ένα. Δύο μηνύματα του φίλου του Δημήτρη. Ο κορονοϊός χτύπησε και το Χρύσανθο, είδε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟ, καλημέρα. και μετά από λίγο, τι λέει ο Χρύσανθος, λέει τοξικό τον Ολυμπιακό, είναι σίγουρα κρούσμα, ψάξτε το. Ήταν δύο απανοτά χτυπήματα από σένα, Χρύσανθε. Λοιπόν... Φίλε, εγώ πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Παρόλο που όταν αυτό που πιστεύω, ας πούμε, συμφωνεί με τον Ολυμπιακό μου, το χρεώνεται, ότι και καλά το λέω επειδή ο Ολυμπιακός και οτιδήποτε άλλο, δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
υπήρχε πέναλτι. Εγώ απλά θα επαναλάβω ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι κοινωνός της ρητορικής του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να είμαι κοινωνός της ρητορικής του ΠΑΟΚ. Αν είναι κάτι όταν σωστό, όμως, το είπα. Το είπα. Παρόλο που θα μπορούσα αυτή τη στιγμή, αν εξυπηρετούσα συμφέροντα, όπως λένε, να στηριχτώ στην άποψη του Κλάτεμπεργκ. Να έλεγα, ο αρχιδιαιτητής είπε ότι, είναι πέναλτι, ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν το κάνω όμως, ναι, γιατί εγώ θεωρώ ότι την αξιοπιστία μας την χτίζουμε. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι έχω πει κάτι το οποίο είναι αναλυθές για τον ΠΑΟΚ. Στη φυλακή Ρουπακιάς και η ειδική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Ωραία. Δεν έχω ήχο, έχω μόνο εικόνα. Βγήκε η απόφαση βγήκε τώρα. Βγήκε η απόφαση. Και πέντε πρώην βουλευτές όμως λέει πήραν ναι στην αναστολή. Θα δούμε τώρα ακριβώς με τα ονόματα. Εντάξει. Πάντως και από ό,τι είδα Φευγαλέα και ο Μιχαλολιάκος φυλακή, γενικότερα η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής και φυσικά ο Ρουπακιάς είναι σε εξέλιξη. Εντάξει. Μήπως να συνδεθούμε λίγο, Χρήστο. Θα το δω εγώ κιόλας. Να στο δει και ο Χρήστος, μήπως έχουμε και ήχο. Αλλά θα το δω. Αν μπορεί ο Χρήστος, ναι, να το πούμε με ακρίβεια, γιατί είναι σοβαρή υπόθεση. Εντάξει, αλλά μόλις τώρα βγήκαν οι αποφάσεις. Να δούμε ποιοι είναι λοιπόν που πάνε φυλακή και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι. Και πόσο πάνε φυλακή. Βγήκαν αυτά. Ναι. Βγήκαν τα 13 χρόνια κτλ. Λοιπόν. Το έχω. Στη φυλακή οδηγούνται Μιχαλολιάκος και όλο το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής. Διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Αναστολή παίρνουν μόνο όσοι είχαν ελαφρυντικά. Από τους πρώην βουλευτές αναστέλλεται η ποινή για την Ελένη Ζαρούλια και τον Αλεξόπουλο. Είναι το πρώτο ρεπορτάζ, αλλά στα επόμενα λεπτά θα έχουμε, εντάξει, και γενικότερα με ακρίβεια για όλους τους εμπλεκομένους στην υπόθεση. Πάντως η αστυνομία άρα, είναι... Ναι, γιατί νομίζω και οι ποινές ήταν οι 7, ήταν οι 7 συν 5, κάπως έτσι είχαν πάει, αν θυμάσαι. Για διεύθυνση δηλαδή, και οι υπόλοιποι για ένταξη. Άρα όσοι είναι στην διεύθυνση, όσοι είχαν καταδικαστεί για διεύθυνση, Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης κτλ., δεν τους δίνει τον ανασταλτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Αποχωρήσουν, θα μείνουν ελεύθεροι, έτσι, το οποίο είναι μια τυπική διαδικασία όπως θα γινόταν. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε σένα να συνδεθούμε τώρα και με τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Θα δούμε την Αντιγόνη Θάνου βρίσκεται έξω. Στη φυλακή οδηγούνται Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παπάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιάννης Λαγός, Αρτέμης Ματθεόπουλος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Αντώνης Γρέγος, Νίκος Μίχος και ο Ζησιμόπουλος. Την απόρριψη του αιτήματος αναστολής της ποινής και τον Νίκο Μιχαλολιάκο και όλη την διευθυντική ομάδα της Χρυσής Αυγής αποφάσισε το τριμελές εφετείο, διαβάζω στο έθνος.gr. Κατά συνέπεια, οδηγούνται στη φυλακή Κασιδιάρης, Παπάς, Γερμενής, Παναγιώταρος, Λαγός, Ματθεόπουλος, Μπαρμπαρούσης, Γρέγος, Μίχος και Ζησιμόπουλος. Την Άγουσα για τη φυλακή θα πάρουν και οι πυρηνάρχες Νίκαιας και Περάματος, Γιώργος Πατέλης, Αναστάσιος Πανταζής και όπως ήταν αναμενόμενο και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. Για τους Ζαρβανίτη, Ζαρούλια, την Ελένη Ζαρούλια, Χρυσοβαλάντη, Αλεξόπουλο, Στάθη Μπούκουρα, Δημήτρη Κουκούτσι, αποφασίστηκε να δοθεί αναστολή της ποινές. Αναλυτικά οι ποινές: Νίκος Μιχαλολιάκος 13 έτη κάθριξη και 6 μήνες, Λαγός 13 χρόνια 8 μήνες, Κασιδιάρης 13 χρόνια 6 μήνες, Γερμενής 13 χρόνια 6 μήνες, το ίδιο και ο Παπάς. Ηλίας Παναγιώταρος 13 χρόνια κάθριξη, Αρτέμης Μαρθεόπουλος 10 έτη κάθριξη. Περισσότερα σε λίγο. Νομίζω ότι την κυριότερη είναι μέσα, το αναφέραμε. Αλλά έχει και άλλους φυσικά, είναι αρκετοί οι κατηγορούμενοι. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Σταύρο Ελληνιάδη, ο οποίος θα είναι σύμβουλος της διοίκησης Basketball Advisor και θα εκπροσωπεί την ομάδα μας σε συνεδριάσεις φορέων του αθλήματος που θα λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Παράλληλα, ο Σταύρος Ελληνιάδης θα είναι παρόν σε όλους τους αγώνες των κυτρίνων, λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης που επιβεβαιώνει τον Πάρη Τσελεπίδη και την εκπομπή που στις 16 Δεκάτου αποκάλυψε το θέμα αποκλειστικά στον Λίμπερο 107,4. Αυτό βέβαια το γράφει μόνο το Λαμπαουτάρης. Όλοι οι υπόλοιποι δεν το γράψανε. Basketball advisor, φίλε. Καλό. Ωραία, φίλε. Καλό. Τι κάνεις, basketball advisor της ΚΑΕ Άρης. Σύμβουλος, ρε φίλε. Εγώ. Γράψε σύμβουλος, ρε φίλε, τώρα. Μην γράψε. Basketball advisor. Το έγραψε. Σύμβουλος της διοίκησης. Σύμβουλος, εντάξει. Σύμβουλο, σε παρένθεση, basketball advisor. Α, μήπως μας διαβάζουν και στο εξωτερικό, σωστά. Όχι, αυτό είναι ο χαρακτήρα. Γιατί πώς λέμε manager στη Στέριο τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να πούν manager, Χρήσανθε, manager, γιατί μπορεί να είναι και άλλος. Μα δεν θα είναι manager.
Γιατί ακριβώς μπορεί να έρθει και άλλος, αυτό λέμε. Το ξέρω, Κώστα. Ευχαριστούμε, Χρυσάφε. Είναι σύμβουλος. Υπάρχει λόγος. Σας ανοίγει τα ματάκια ο φιλοαριανός Κούσης και... Όχι ο φιλοαριανός, ο Αριανός. Ναι, καλά. Ωραία, ξανά. τέτοια λες και μου σου μηνύματα μετά. Ξάπρα. Καλά σε κάνουνε. Καλά με κάνουνε, όντως. Λοιπόν. Ξαναγυρνάμε στον ΠΑΟΚ, λοιπόν. 8 παρα 5. Δεν έχουμε πει τίποτα, Κώστα. Μόνο για το Βιερίνη έχουμε πει. Δεν έχουμε πει λέξη. Για το μάθημα με την Ομόνια. Λέξη δεν έχω πει. Αν παίζει μάθημα σήμερα. Βγήκε Χρυσή Αυγή τώρα, τι να κάνω. Όχι, δεν είπα τίποτα. Απλό τονίζω δεν έχω πει λέξη. Ποιο ΠΑΟΚ. Όπως σας είπαμε, η απάντηση μου είναι 1-1, φυσικά τι. Δύσκολο μάθημα. Τι δύσκολο, ρε Στέλιο. Δύσκολο μάτς πολύ. Τους έκανε και ο γιο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Ο θρύλος, ο θρύλος. Χρήσανθε, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ένα πέναλτι βγαλμένο από τα χρόνια του Παπουτσέλη και του... εντάξει, για να προηγηθεί στο σκορ. Παπουτσέλη και εσύ. Έκανε, απλά έκανε επιθετικό φάουλ. Το επιθετικό φάουλ έγινε πέναλτι. Όχι, τον έκανε πέναλτι. Μια χαρά στάθηκε με τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε το επιθετικό φάουλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι Παπουτσέλης τώρα. Εντάξει. Το αίμα κυλάει, η εκδίκηση ζητά. Γιατί πέρσι σφαγιάστηκε η Κράσνοδαρ. Δείτε τις φάσεις και τα καταλάβετε. Και φέτος, εντάξει. Ωραία. Δεν σου λέω ότι δεν θα περνούσε ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά χρειάστηκε ένα πέναλτι Παπουτσέλιο για να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ό,τι έκανε λοιπόν η Κράσνοδαρ που μετά τη σφαγή από τον Ολυμπιακό ήρθε και σε απέκλεισε. Θα κάνει και η Ομόνια τώρα. Πολύ καλό, Κράσνοδαρ. Πολύ καλό. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί από χθες το βράδυ, τώρα σου βγήκε η αθόρμητα. Τώρα μου βγήκε. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αλλαγές ετοιμάζει ο Μπέρκ σε ό,τι αφορά την Ομόνια. Ο Φαμπιάνο κάτω από την εστία λένε οι Κύπροι. Τερματοφυλακάρα ο Φαμπιάνο. Χούποτσαν δεξιά, Λέζιαξ αριστερά, Λούφνερ και Λάγκ οι δύο στόπερ. 4-3-3 η Ομόνια, μάλλον. Κυπριακή ομάδα, ναι. Οι Γκόμες και Γκόμεθ. Σφαγή, φίλε, στη μετάδοση. Οι Γκόμες και Γκόμεθ. Λοιπόν, με τον Παπουλή η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Λίγο να ολοκληρώσω. Μποατέκ, Τζιονί, Κύπριο είναι αυτό. Και ο Ντουρί, ξένο είναι αυτό. Η ενδεκάδα η πιθανή τη Ομόνια σήμερα το βράδυ στην Τούμπα, 8 παρα 5. Ο Παπουλή θα το βάλει. Με τον Παπουλή, ρε φίλε τώρα. Συγγνώμη, τον Παπουλή έχει. Και τι παίζει, και παίζει, μια χαρά να παπουλή. Δεν κατάλαβα. Βέβαια. Τσάμπιον Λιγκ παίζει. Τσάμπιον Λιγκ. Ρε φίλε τώρα, εντάξει. Τσάμπιον Λιγκ. Μια χαρά. Είναι σκληρή ομάδα η Ομόνια, εντάξει. Αμυντικά. Ναι. Ναι. Είναι ισορροπημένη. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος από την Κύπρο είναι αλήθεια. Από τα λίγα που έχουμε δει, εντάξει, δεν ξέρουμε και την Ομόνια. Απ' έξω και αν κάνω, είναι ότι δεν χάνει την ψυχραιμία της ακόμα και αν στραβώσει το μάτς. Δηλαδή, δεν θα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ 1-0 και θα βγουν φόλα παρτίδα ή θα χάσουν τον έλεγχο κτλ. Ναι. Θα κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, αυτό που μπορούν. Μεσοεπιθετικά δεν έχουν πολλές δυνατότητες, είναι αλήθεια, αλλά δεν τους λες και ακίνδυνους. Για να μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει γκολ η Ομόνια. Μια χαρά μπορεί να βάλει γκολ η Ομόνια. Ένα κόρνερ, ένα φάουλ, ένα λάθος του ΠΑΟΚ, μια στραβοκλωτσιά, μια χαρά βάζει γκολ. Εντάξει, για να ξέρουμε. Και τι λέμε, η αποστολή του ΠΑΟΚ δεν έχει νόημα να τη διαβάσω την 23άδα. Θα μάθουμε γύρω στις 6.30-7 παρά την 20άδα του αγώνα. Ναι. Θα πω απλά για να κερδίσουμε και χρόνο ότι έχουν μείνει έξω φυσικά ο Ελκαντουρί και ο Κρέσπο, αμφότεροι τραυματίες. Ο Ρέι και ο Βρακάς από αυτούς που είχαν δικαίωμα να είναι στο σημερινό μας και δεν είναι. Και Ζαμπά Περέιρα που έτσι κι αλλιώς δεν βρίσκονται στην ασπρόμαυρη ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει ένα κρούσμα κορονοϊού. Μπράβο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Και αυτό το ξέρω, Κώστα, δεν το λέω. Ποιο? Μπράβο, Χρήστανθε. Μπράβο, Χρήστανθε. Κρούσμα.gr, ωραίο όνομα για site. Σίγουρα θα το έχει πάρει κάποιο. Ναι, ναι, ναι. COVID. Τοξικός.gr να κάνουμε ένα, Κώστα. Ναι, γκαγκαούγκα.gr θα κάνουμε. Αυτό το έχουμε ήδη. Κατοχυρωμένο. Είναι δικό μας αυτό, όντως. Δεν μας το παίρνει κανείς. Ο Μπέρκ τόνισε στο ίδιο επίπεδο ΠΑΟΚ, Αϊτχόφεν και Γρανάδα. Ο τεχνικός της Ομόνιας. Εχθές ακούγοντας και τον προπονητή της Γρανάδα, είπε ότι είναι πιο έμπειρη από εμάς ΠΑΟΚ και Ομόνια, γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενη η Γρανάδα. Όλα αυτά, εντάξει, δίνουν ένα στίγμα, αλλά νομίζω λίγη σημασία έχουν. Μας το έλεγε χθες και ο Πέτρος, ο συνάδελφος. Ότι όπως ο ΠΑΟΚ λέει ότι πρέπει να πάρει η ομάδα 6 βαθμούς από την Ομόνια, αυτό λέει ο μέσος ΠΑΟΞης και πολύ σωστά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λογικό είναι, ναι. Και στην Κύπρο λένε να πάρουμε ένα βαθμό στην Τούμπα και να κερδίσουμε στην Κύπρο. Να πάρουμε 4. Η κάθε ομάδα βλέπει τους στόχους της και αξιολογεί την κατάσταση. Εντάξει. Ο Μαυρίας είπε ο γνωστός, μακάρι να παίζαμε σε γεμάτη Τούμπα. Και δεν νομίζω να λέει ψέματα γιατί όντως πολλοί ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι μάλλον, δεν τους αρέσει να παίζουν σε άδειες κερκίδες. Εννοείται. Τους αρέσει να έχει κόσμο
και πολλοί από αυτούς, Κρίσταν Δεκώστα, το ξέρετε κι εσείς, φτιάχνονται όταν τους πινελικώνουν. Βέβαια. Και ανεβάζουν και απόδοση. Εντάξει. Και ο Γιαννούλης είπε ότι είναι τιμή για μένα να είμαι αρχηγός του ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες. Πάντως, ακόμα και αυτό, ότι ανακοινώθηκαν οι αρχηγοί μία μέρα πριν να επιστρέψει ο Βιερίνια. Εντάξει. Δηλαδή. Εντάξει. Θα μπει μέσα και ο Βιερίνια προφανώς και θα γίνουν έξι οι αρχηγοί του δικεφάλου. Γιαννούλης, Ελ Καντουρί, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Γιαννούλης. Μάλιστα. Εντάξει. Λίγο πολύ μου φαίνονται οι έξι αρχηγοί, οκ. Okay. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι για αυτούς τους παίκτες κάποιος από αυτούς δεν αξίζει να φοράει το περιβραχιόνιο. Αλλά με την επιστροφή του Βιερίνια νομίζω ότι ξεκάθαρος αρχηγός θα είναι ο Βιερίνια. Εντάξει, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι Βαρέλα, Κρέσπο έχουν το προβάδισμα και μετά ο Μάτος και μετά ο Γιαννούλης και ο Ελ Καντουρί. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα επιστρέφεις προπονήσεις. Σήμερα θα είναι στην προπόνηση. Αν υπάρξει ανακοίνωση τα επόμενα λεπτά, θα είναι στην προπόνηση. Μπορεί να πάει στην προπόνηση και να βγει ανακοίνωση το βράδυ. Θα είναι στο γήπεδο όμως. Θα πάει. Στο γήπεδο θα είναι, φαντάζομαι. Για παίκτη της ομάδας θα είναι. Επίσημη ανακοίνωση δεν βγήκε ακόμα. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε, όχι. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα για την ενδεκάδα του δικεφάλου, φαντάζομαι ότι θα προτιμήσει ο Φερέρα πάλι το 3-4-3. Mm-hmm. Εντάξει. Ελλείψη του Κρέσπο, νομίζω πάμε σε Ίγκασον, Μιχάη και Βαρέλα, δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Γιαννούλης, σίγουρα ένας ο Σβάμπ. Τώρα εσύ τι είναι η Νούα, είναι το ένα δίλημα. Okay. Μπροστά στην κορυφή της επίθεσης νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Τσόλακ, παρά το ότι ο Σβιντέρσκι δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο Τσόλακ να πετύχει το πρώτο γκολ, να φύγει από πάνω του αυτή η πίεση που έχει κάθε επιθετικός που πάει σε μια νέα ομάδα, ότι πρέπει να σκοράρω, πρέπει να δείξω, πρέπει να. Ναι, και με το ζόρι η ομάδα να την πληρώνει, ρε Στέργιο. Δεν την πληρώνει. Βάλτο Ζιντέρσκι έβαλε δύο γκολάκια στον προηγούμενο αγώνα και έβαλε στον Ντουτού τώρα. Άσε, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Μυρωδιά, Πορτογάλε. Και, είναι, και υπάρχουν και οι Μούργκ, Αντρία Ζίφκοβιτς και Τζόλης για τις δύο θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Κάπως έτσι θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Ας έρθει νίκη και ας έρθει όπως να είναι, εντάξει. Ναι. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να ξεκινήσει με τρεις βαθμούς, να υπάρξει διακοπή για τον ΠΑΟΚ, μιας και δεν θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, και να προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ για ένα δύσκολο παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη με τη Γρανάδα στην Ισπανία. Εντάξει, γιατί αν ο ΠΑΟΚ χάσει και σήμερα βαθμούς με το ξεκίνημα, θα πρέπει να τους πάρει κάπου αλλού, που σημαίνει πρέπει να βγάλει διπλό ή στη Γρανάδα ή να βγάλει στην Αϊτχόβεν. Δύσκολο μου φαίνεται. Και το ένα και το άλλο, ειδικά στην Ολλανδία, καταστροφή ολέ, όλα αυτά τα χρόνια. Πέρα από το να βγάλει διπλό και στην Ομόνοια. Άρα λοιπόν, μια νίκη σήμερα είναι το καλύτερο ξεκίνημα για έναν ΠΑΟΚ που και θέλει και ο κόσμος και η ομάδα και ο Φερέιρα και η διοίκηση και ο Μασαβίδης, αλλά και μπορεί νομίζω να προχωρήσει στην Ευρώπη. Δεν θα σας πω εγώ μέχρι τους 4 ή τους 8, γιατί πραγματικά είναι ουτοπία. Δεν μπορώ να πω ούτε καν μέχρι τους 16, γιατί ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πέρασε από τους 32 και μετά. Άρα λοιπόν, ας προκριθεί ο ΠΑΟΚ 32 και μετά νομίζω ότι μιας και θα προηγηθεί και η ενίσχυση τον Δεκέμβριο, Γενάρη, μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μια πορεία καλύτερη των προηγούμενων ετών. Εντάξει, να φτάσει, ξαναλέω εγώ, μέχρι τους 16, θα είναι μια επιτυχία. Αλλά ας περάσει τον όμιλο πρώτο, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ την Ομόνοια δεν τη θεωρώ σάκο του μπόξου. Να τελειώσει τον όμιλο με 0 βαθμούς. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, εντάξει. Εγώ έτσι όπως την είδα με τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι μπορεί να απειλήσει κανέναν από τους άλλους τρεις του ομίλου. Ωστόσο, επειδή είναι ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις πώς θα. Δηλαδή, αν είναι κακός, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, είτε εδώ είτε στην Κύπρο, ναι, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα η Ομόνοια. Αλλά εγώ θεωρώ ότι απλά. Γιατί έχει σίγουρο, να είναι. Έχει σίγουρο ότι Αϊτχόφεν και Γρανάδα θα κάνουν το 2-2 με την Ομόνοια. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Κοίταξε, παίζει ρόλο και πότε θα γίνουν τα παιχνίδια, πόσο ενδιαφέρον θα έχουν. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει ότι επειδή είναι φάση ομίλων, αν τώρα η Αϊτχόφεν και η Γρανάδα έχουν κάνει 4 νίκες στα πρώτα 4 παιχνίδια, παράδειγμα, τα φέρει έτσι το πρόγραμμα, λέω, έτσι, δεν ξέρω πώς είναι η σειρά των αγώνων. Σιγά μην κάνουν 54. Ναι, ρε φίλε, και τα δύο τελευταία βάλουν την κάπα 20, γιατί είμαστε και σε περίεργες εποχές. Εντάξει, μπορεί να κερδίσει. Και η Ομόνοια τα δύο τελευταία παιχνίδια, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Αλλάζουν τα δεδομένα πολλές φορές, γιατί είναι όμιλος. Αν ο άλλος έχει εξασφαλίσει την πρώτη και τη δεύτερη θέση, προφανώς
και θα λειτουργήσει λίγο διαφορετικά στα τελευταία παιχνίδια. Θα δοκιμάσει κάποια πράγματα. Είμαστε σε εποχή με COVID και τα λοιπά. Θα ξεκουράσει κάποιους βασικούς παίκτες, θα τους αφήσει να μην κάνουν παράδειγμα το ταξίδι σε μια χώρα η οποία έχουν COVID ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνεις, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι πολύ δύσκολο. Αυτή, η εικόνα που είδα τουλάχιστον στα δύο μάτσα των Ολυμπιακών που τους είδα, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετική εικόνα, να έχω παρασυρθεί από την εικόνα που είχαν. Αλλά στο ένα μάτσα ήταν μόνο άμυνα και στο άλλο μάτσα που θα έπρεπε να γυρίσουν ένα αποτέλεσμα, δεν κάνω φάση. Αυτή θα είναι η εικόνα τους και σήμερα, Χρήσανθε, μιλώντας και με φίλους του ΠΑΟΚ χθες που είναι στην Κύπρο και ξέρουν τις ισορροπίες κτλ. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην Κύπρο, δηλαδή ότι αντιμετωπίζεις μια σούπερ ομάδα. Υπερδύναμη. Και νομίζω ότι και αυτό θα επιδράσει στο πλάνο του Μπέρκ. Εντάξει, είναι και αυτός παράγοντας και δεν νομίζω, ξαναλέω, δεν έχει τις δυνατότητες η Ομόνοια να κάνει παιχνίδι δικό της. Εντάξει, και να παράγει φάσεις. Εντάξει, η Ομόνοια παίζει το φινάλε, ναι, λογικό. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι, όπως είδαμε με τον Ολυμπιακό, θα δούμε και την Ομόνοια κόντρα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν... Όλοι οι αθλητές λέει θέλουν να παίζουμε γεμάτο γήπεδο, λέει, εκτός λέει από τον Γκρίφιν και την παρέα του, λέει, που θα χαρούν το Σάββατο. Ο Στέργιο. Τι λέει αυτό? Ένας ακροατής. Δώσ' μου το τηλέφωνο του. 6937-216-750. Κώστα, 72-98 είναι το μάτι. Καλά. Λοιπόν, ωραίο. Να πούμε ότι παραδόθηκε ο Κασιδιάρης. Ναι, στο αστυνομικό τμήμα του Πικερημίου. Και ο Πατέλης. Και συνεχίζεται το ρεπορτάζ, βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ημέρα και για το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να το πούμε, να το καταγράψουμε. Πάντως από τους συνολικά 50 καταδικαστέντες, ναι, αναστολή πήραν οι 12 τελικά. Εντάξει. Αλλά όχι τα διευθυντικά στελέχη και τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Άρα εισαγγελέας. Της Χρυσής Αυγής. Εισαγγελέας, πικι-πικι, ποκο-πόκο. Δεν πέρασε τη εισαγγελέας. Όπως και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς πάντα το αθλητικό ρεπορτάζ. Χρήσανθε, και να πούμε ότι θα πάμε σε break. Ότι θα πάμε σε... ότι και θα να πάμε πούμε πριν πάμε σε break. Ναι, να πούμε την Ιντερ Βέτερ που είναι μαζί μας δεύτερη ώρα, Κώστα, πούμε, και την Injection Service. Μα όλα τα λέμε. Θα τα πούμε, Χρήσανθε, μέχρι να προετοιμαστεί ο Κώστας, να πω εγώ ότι η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ ποδοσφαίρου, εντάξει, στον πρώτο προκληματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει την Φλαμουρτάρη. Μπενφίκα. Εκεί στην UEFA πρέπει να γελάνε πάρα πολύ στις κληρώσεις. Μα FIFA. Λοιπόν, ο αγώνας είναι νοκάουτ. Θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 3 ή 4 Νοεμβρίου. Α, στη Θεσσαλονίκη. Πάλι. Ναι. Μα FIFA. Άρα λοιπόν θα παίξουμε και το ίδιο σκορ των ανδρών. Αν και νομίζω ότι όσο και αν είναι η Μπενφίκα μέσα στις ομάδες της Ευρώπης, δεν ξέρω τις ισορροπίες. Ακόμα δεν έχω δει στο γυναικείο. Στο γυναικείο. Δύσκολα θα έχει τύχει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο, το γυναικείο, είναι πολύ πίσω από το ευρωπαϊκό. Εντάξει, δηλαδή, ειδικά στην Αγγλία, στη Γερμανία. Καλά, εκεί. Μιλάμε, Κώστα, για επαγγελματίες παίκτριες που παίρνουν πιο λεφτά από ό,τι παίρνει σίγουρα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Άρη, εντάξει. Οι παίκτες. Εντάξει. Του ΠΑΟΚ όχι, γιατί τώρα έχει τα κλειδοποιημένο ρόστερ. Εντάξει, δεν μιλάμε. Έχουμε, αλλά δεν είναι τόσο να πεις ότι στο Θεό τα 600 συμβόλαια. 600 χιλιάρικα δεν είναι. 500 δεν έχει το γυναικείο. Στο εξωτερικό, ναι, έχει. Εντάξει, εννοείται. Η Λιόν στο γυναικείο έχει και η Λιόν. Ναι, ρε φίλε, Λιόν. Αν παίξει Λιόν με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων θα κερδίσει 8-0. Με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων που συνεργάζεται με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Όχι με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, σκέτο. Λοιπόν, μαζί μας την δεύτερη ώρα η Ιντερβέτεν, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, με κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, με υπηρεσία out live streaming, είναι ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Μαζί μας και ο Mr. Gold φυσικά ξεκίνησε από τη μία το delivery ήδη. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε και φυσικά φρεσκομαγειρεμένα φαγητά κάθε 2,80, μέρα. 2,80 ημερίδα και 2,31-0-62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Μεσολογγίου 2, όπως είπαμε, συσικές με πολύ ωραίες προσφορές και φρέσκα φαγητά, το σημαντικότερο. Και η Injection Service, η εφαρμογή Injection Service πρωτοποριακή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας, αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό, αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών, πολύ σημαντικό αυτό, για να θυμηθείς ότι έχεις να πας για σέρβις, ας πούμε, την άλλη Δευτέρα. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, τηλέφωνο 2310
9:33-7:87. Πολύ σημαντική είδηση που έχει σχέση και με τον Άρη και συνέχεια με αυτό που λέγαμε. Ναι. Δικαίωση του Όφη στην υπόθεση με τα Βλαρίδη. Είναι η ίδια ακριβώς υπόθεση με τις υποθέσεις του Άρη. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι μία-μία βγαίνουν οι υποθέσεις πλέον και πραγματικά επανέρχεται η εφαρμογή του νόμου. Ναι. Και όχι αυτό που είχε γίνει μόνο με την περίπτωση του Κοντοβά, που κόντρα στον νόμο είχε βγάλει η αεροπαγή της την αρχική αυτή απόφαση. Από ό,τι φαίνεται αντιλήφθηκαν το λάθος που έκαναν. Προφανώς μπέρδεψε τις ημερομηνίες, μπέρδεψε τις χρονιές, δεν το πρόσεξε, δεν το είδε, δεν ξέρω τι ακριβώς να υποθέσω. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο Όφη και ο Άρης είναι δύο ομάδες που έχουν δύο ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που είναι στο νόμο κοντονή. Είναι μετά το. Είναι μάλλον πριν το 17. Μάλιστα. Οπότε δεν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη νομολογία με το 50% κτλ. Η απόφαση λοιπόν, αυτή που βγήκε πριν από λίγο, απορρίφθηκε η προσφυγή του Στάθη Ταυλαρίδη κατά του Όφη. Μπορεί ο παίκτης να κινηθεί κατά των φυσικών προσώπων με τους οποίους είχε υπογράψει το συμβόλαιο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Σε λίγο και πάλι κοντά σας και με Παρτσελεπίδη και με ειδήσεις και για το μπάσκετ και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει στην ειδησιογραφία. Μείνετε συντονισμένοι σε ένα λεπτό πάλι μαζί. Τι κομματάρες ακούσε, ρε. Ναι, ρε φίλε, η ποιότητα. Ποιότητα. Και κομματάρες και τραγούδια μέσα από τα Peaky Blinders. Peaky Blinders είναι αυτό. Βέβαια. Μόνο εσείς τα βλέπετε αυτά. Κώστα, δεν έχεις ιδέα. Δεν έρεις, Χρήστο. Τι Peaky Blinders το Peaky Blinders. δεν έχεις ιδέα. Το ξέρω αυτό, όχι, αυτό το ξέρω. Τυφλή. Το έχω παρακολουθήσει, αλλά θέλω να σου πω τώρα. Δηλαδή, αυτό αν το δει ο Χρήσανθος, δεν θα καταλάβει τι γίνεται. Το Peaky Blinders, ναι. θα του αρέσει. Είναι για κάποιο ρετυρέ, η μουσική Στέλλα Καλή και Άννα Γούλα κτλ. Τερλέγκας. Όχι, είναι πιο μοντέρνος πλέον ο Χρήσανθος. Τι είναι πιο μοντέρνος? Καταρχήν δεν άκουσα ποτέ Τερλέγκα. Όπως τα παίρνω. Καλά, ναι. Ναι, δεν άκουγα τέτοια πράγματα. Ναι, δεν άκουγα. Άκουγες Γονίδη. Γονίδης μου αρέσει. Να το. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Βάλτε ένα Γονίδη. Χρυσοχοίδη. Χρυσοχοίδη μια φορά ακούσαμε στη ζωή μας και την πληρώσαμε. Την παντρεύτηκες. Λοιπόν, για πάμε και στον καλό φίλο και συνάδελφο. Πάρη, τι γίνεται? Έλα ρε Πάρη. Όλοι οι πόλοι είναι κρεμασμένοι στα ραδιόφωνα. Μισό λεπτό και ο Πάρης ήταν. Εννοείται. Άμα δεν ο Πάρης τα μπουζούκια. Άμα δεν ο Πάρης τα μπουζούκια, ποιος θα είναι? Ο Μάκης. Πάρη. Χρήσανθε, δημιουργούσα τη σύνθεση όπως θυμάσαι. Έτσι. Όντως. Πρέπει να ξαναγίνει αυτή η σύνθεση. Θα τα λέμε αυτά. Έχω να πάω στα μπουζούκια από τότε. Μου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα. Τώρα δεν υπάρχουν μπουζούκια, υπάρχουν. Τι μπουζούκια, έχουν τελειώσει τα πάντα. Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Δόξα Θεώ. Ακόμα μετράω τα τέτοια. Τα σημεία. Τα κέρδη, ε. Τα games. Χθες έκανες ένα μεγάλο πάρτι. Βέβαια, ο Στέργιος καθότι είναι γνωστό ότι είναι γουρλής και. Όχι, μη πλεονέκτης, φίλε. Ναι, έπαιξε και τον Απόλλωνα που ήταν το μοναδικό που έχασε, αλλά έπιασε όλα τα άλλα. Το οποίο δεν το πρότεινε ο Πάρης ουσιαστικά. Απλά λίγο το ανέλησε ότι αν το χορτάρι είναι έτσι, αυτό κτλ. Το αναφέραμε στην κουβέντα. Ναι, ναι, βάλε και ένα χείλαιο δίπλα. Δεν ξέρει τι γίνεται. Ένα-δύο. Βάλε και ένα χείλαιο δίπλα. Άντε, ένα, τελικά δύο. Πρέπει πλέον να παίζουμε τον Πάρη για να. Ότι θα είναι η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει στο παιχνίδι τη. Πάντα αυτό κάνει. Ναι. Για όσους αρέσκονται στην προϊστορία ή στο πώς πηγαίνουν τα παιχνίδια των ομάδων. Όπως πήγε του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι, παιδιά? Με το χι ημίχρονο το ξεκούρα, ναι, το 0-0. Και φυσικά η Σάκαρε, εντάξει, πάρτι. Θα μπορούσε να την κερδίσει και με ένα χέρι, φίλε. Φίλε. Δεμένο το ένα χέρι και το άλλο να βάζει πόντους. 6-3-6-3 την έπαιξε. Ποια τίποτα για πλάκα, ρε. Δεν την έβλεπε. Πώς την είπες, Κώστα, η. Είναι δυνατό. Η Τσιτσιολίνα, η Σβιτολίνα. Η Σβιτολίνα, ναι. Σάκαρη είσαι. Τι γίνεται. Η Κίνα το μεσημέρι. Οι Tigers. Τι γίνεται. Οι Flying Tigers. Πάμε στο σήμερα πάμε. Και η τούρτα δώρο για να τελειώσει το Θωμάκη το γιατρά. Τον ευχαριστούμε. Έτσι. Μπράβο. Περίπατο Προμηθέας. Ναι, ήταν. Ο Χρήστανος τι περιμένει να σημειώσει τα σημερινά σημεία και δεν ρωτάει. Ναι, όντως με κορυφαίο. Πριν πάμε λίγο στα το σημεία. Το Μάντζαρι που είχε 11 assist. Πάρη, θεωρείς ότι αυτό το πρόγραμμα ορίστε. Που είδαμε χθες των δύο πρώτων αγωνιστικών, αυτό θα είναι δηλαδή κλείδωσε ή μπορεί να έχουμε καμιά τελικά όχι κάτσε να ξανακάνουμε. Είναι αυτό, λες, ή όχι? Τι εννοείς? Το πρόγραμμα που έβγαλε ο Ισάκη για τις πρώτες διαγωνιστικές. Έλα, ποιος Ισάκη τώρα, άσε τώρα. Ένα είναι το μάτς. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Όπως λένε και οι ποδοσφαιριστές, είπαμε πολύ μετά τα παιχνίδια ότι βλέπουμε παιχνίδι, ας βλέπουμε αγωνιστική προς αγωνιστική. Ξεχωριστά.
Γιατί ναι. ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η Football League 2 ή η Super League 2, όπως λένε. Αυτή μεγάλη κουβέντα. Κατάλαβε κανείς ότι έγινε κλήρωση και εκεί που ήταν να μπουν 53 ομάδες στο κύπελλο Ελλάδος μπήκαν 38. Πω. Και έγιναν μόνο 19 ζευγάρια. Αυτών των τεχνικών ομάδων που ξεκινάνε το θεσμό. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ ξαφνικά είδα ανακοίνωση ότι έγινε σήμερα η κλήρωση. Παπ. Και ότι αυτά είναι τα ζευγάρια. Τέλος. Διαδικτυακά. Έτσι, έτσι απλά. Έτσι απλά. Λοιπόν, είναι στην... μεγάλο και το θέμα της Β' Εθνικής. Καλά λέει ο Πάρης. Ναι, ναι, εννοείται. Μα που, δεν έχει δυστυχώς, ακόμα. 25 Οκτωβρίου. Που δυστυχώς όχι απλά φώτα δεν πέφτουν στην κατηγορία αυτή. Ούτε, ούτε καντήλια ανάβει. Έτσι είναι Πάρη. Δίπλα. Μιλάμε στο σκοτάδι. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που περιμένουν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή να αρχίσουν να πληρώνονται γιατί θέλουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, έτσι δεν είναι? Όντως να ζήσουν, ναι, γιατί περιμένουν τα 600-700 ευρώ. Κάποιοι που ενδεχομένως ζουν μόνο από το ποδόσφαιρο ακόμη. Σωστό. Χωρίς να παίρνουν 20.000 του χρόνου. 30, 40, 50. 800 ευρώ το μήνα. Έχει δίκιο Πάρης. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στην αντισογραφία. Πάρη, έχει κάτι που να αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς από την πρωτεύουσα? Όχι, πολύ σύντομα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με αυτό το 1-0 της Μαρσέγια ακόμα και στα πρωτοσέλιδα της ΕΚΙΠ με αναφορά ειδικά στο Βαλμπουενά, στο σκόρ το Χασάν, αλλά και στο πώς έστησε την ομάδα ο Μάρτινς για να την οδηγήσει σε αυτό το 1-0. Θρυλά. Το Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει για 3 εβδομάδες στον Αγιούπ και στην ΑΕΚ περιμένουν βροχή στο βραδινό τους παιχνίδι, όπου η Μπράγκα υπολογίζει πλέον σε 7,5% χωρητικότητα του γηπέδου, δηλαδή περίπου 2.000 φίλους της και όχι κάτι παραπάνω, και τον Καρέρα να έχει να κλειστεί να διαχειριστεί τις απουσίες του Σιμάνσκι, του Λιβάη Γκαρσία από την ενδεκάδα του και όχι μόνο, βέβαια λιγότερες απουσίες σε σχέση με το παιχνίδι που είχε με τον ΠΑΟ, ναι. Για το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Με αυτά και με αυτά κινούμαστε σιγά σιγά σε βραδιά Europa League και στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ στο άδειο κλείσιμο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, φυσικά ελαίο του κορονοϊού και μόνο. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι ιδιαίτερη διασωγραφία, γιατί είμαστε σε ένα τρίμερο του διημέρου του Champions League και ένα γεμάτο απογευματόβραδο από τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League, όπου θεωρώ πως θα έχουμε και πάλι, γιατί είναι ένας θεσμός εκπλήξεων, ειδικότερα στη φάση των ομίλων, ωραία παιχνίδια, απολαυστικά παιχνίδια από πλευράς τερμάτων. Και να ευχηθούμε βέβαια και στις δύο ελληνικές ομάδες, και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ, να πετύχουν τον καταρχήν του στόχο που έχουν, πως είναι η παρουσία τους στους 32. Ναι, και να δώσω βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως δίδει ο Μέγας Ολυμπιακός, ο οποίος ανέβασε στην Ελλάδα στη 17η θέση, Στέργιο, συγγνώμη κιόλας. Εκεί νομίζω είμαστε, Κώστα. Ναι, τις σταθεροποίησε και ανεβαίνουμε. Πάλι κέρδισε. Έτσι δεν πάρει. Κέρδισε και δεν έφαγε και γκολ κιόλας. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Άρα μας ανεβάζει στην ευρωπαϊκή βαθμολογία. Δεν έφαγε γκολ ούτε στα παιχνίδια του με την Ομόνια Ολυμπιακό. Χρήσανθε. 2-0 και 0-0 και 1-0 τώρα με τη Μαρσέιγ. Χρήσανθε. Εντάξει, παιδιά, είπα εγώ τίποτα. Είναι στο στούντιο, Χρήσανθος. Ένα πεις λέμε. Εκεί είναι, βέβαια, είναι, πάντα εκεί είναι. Σε αποθέωσα πριν για Ελληνιάδη. Σε αποθέωσα για Ελληνιάδη, όντως. Ρε στη Χρήσανθα, είναι πέρσι να ξέρεις τα φύλλα. Μια εβδομάδα μετά είμαστε. Σήμερα ανακοινώθηκε, ρε Πάρη. Έχουμε δώσει τόσες ειδήσεις, καλά λέει. Το δικό μου ερώτημα, αφού αναφέρεις τον Ελληνιάδη, είναι γιατί η Καϊάρης δεν πάει στο Ρωμανίδη. Γιατί δεν πάει σε ένα δικό της παιδί που είναι στην Αθήνα. Γιατί να πρέπει να πάει σε δικό του παιδί απαραίτητα, δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να είναι σε δικό του παιδί. Άμα είναι, θα είχαμε μόνο Αριανούς, ο Ηρακλής μόνο Ηρακλειδής, ο Πάοκ μόνο Παοξίδες. Δεν είναι επαγγελματίες, φίλε, δεν κατάλαβα. Μάλιστα, Χρήστανθε. Μάλιστα, φίλος είναι ο Ρωμανίδης. Ακούστηκες, Χρήστανθε, πάμε στον επόμενο. Εμένα να είναι φίλος μου, εμένα φίλος μου είναι ο Χαρίλος. Ο Τρικούπης. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μπάσκετ σήμερα, Πάρη, Παναθηναϊκός Φενέρ. Στις 9. Παναθηναϊκός Φενέρ. Στις 9. Ναι. Ωραίο. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός που δεν παίζει στο πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα πάει από αναβολή σε αναβολή, πάλι καλά που έχει τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και είναι σε μια αγωνιστική κατάσταση. Μια δράση, ναι, υπάρχει, ναι. Έτσι, η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία... Νομίζω ότι παρουσίασε πολύ περίεργο πρόσωπο την περασμένη εβδομάδα στη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκα και πολύ περίεργο πρόσωπο ακόμα και στο παιχνίδι της στο τουρκικό πρωτάθλημα, το οποίο το καθάρισε από το πρώτο δεκάλεπτο μετά από πολύ και του αντίπαλου προπονητή του Μάρκο Μητσοκέρδης, αλλά με πολύ χαμηλό σκορ και δεν νομίζω ότι θα πάει έτσι το σημερινό παιχνίδι με τον Παθνικό. Αν και ο Παθνικός έχει αποδείξει ότι πηγαίνει τα παιχνίδια, ειδικά τα εκτός έδρας,
Έτσι, γιατί το άλλο που έπαιξε ήταν το εντός με τον Ολυμπιακό που έχασε. Τα δύο εκτός έδρας με τη Χίμκι και την Μπαρτσελώνα στο ρυθμό των αντιπάλων του και έτσι κέρδισε τη Χίμκι παρά τις λήψεις της. Αλλά λήψη είχε ο Παναθηναϊκός και έτσι κόντεψε να κερδίσει και την Μπαρτσελώνα και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Έτσι, δηλαδή το πήγε σε υψηλό σκορ και στη Μόσχα και στη Βαρκελόνη το παιχνίδι και στο τέλος λύγησε. Αν ήταν ο Παπαπέτρου λίγο πιο προσεκτική διαχείριση εκεί που έκανε το τέταρτο και το πέμπτο φόρ, πολύ γρήγορα ενδεχομένως να μιλούσαμε και για άλλο σκορ και εκεί. Σωστά. Οπότε λες να πάμε στον Άσο για να το γυρίσουμε στο στοιχηματικό. Θα το ακουμπήσεις. Το πιάσες, πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Παρνίκος. Και δίνει 2,5 φορές κιόλας. Πράσινε Θεέ μου, πράσινε. Πιστεύω ότι ο Παρνίκος θα κερδίσει και αξίζει και η απόδοση. Πόρε πάρει, πώς το πες αυτό. 2,93. Είναι δυνατόν. Πόσο? 2,93. Ρε Κώστα, βάρα το από τώρα μαζί με τους Σάρκες 3 ώρα. Την ομάδα της Πάχια. Ένα να κερδίσει πάνω από 9,5. Ποιος να κερδίσει πάνω από 9,5? Η Σανγκάη Σάρκς, η ομάδα του Σπάχια. Αν επέζει τώρα. Στις 3 ώρα να κερδίσει πάνω από 9,5. Πάντα τα κουμπιά. Αρχίσαμε που λέει πάλι. Και ο Σταύρος. Πάντα τα κουμπιά. Δώσε πόνο τώρα να κάνουμε ένα 3-3 στην Κίνα. Ναι, πάμε, πάμε. Και μετά να πάτε για σούση. Με τον Κώστα Κούση. Άλλο τι έχει. Η Κίνα πώς προέκυψε στη ζωή σου, πάρει και την καθημερινότητα. Αφού τα μελετάει. Πολλά προκύπτουν στη ζωή μου, Στέργιο, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Και αν θέλετε και τρίτο σημείο, πάρτε από τη ΒΕΤΕΜΠΕ την αγαπημένη μας Άστανα Παν, την Αστάνα, να κερδίσει πάνω από 3 πόντους. Πάλι ρε, πάρει. Μέσα στο Σάρωτο. Πάλι. Ναι ρε Κώστα, πάλι. Την έδινα να χάσει και κέρδισε. Πάλι, Στηρίζουμε Αστάνα. Ομάδα που μας πληρώνει τη στηρίζουμε. Την περσμένη ομάδα δεν στηρίξαμε το Μιλάνο 2 φορές. Τη μια έχασε, την άλλη κέρδισε. Και τις δυο μας πλήρωσε. Αυτό τώρα Αστάνα 1,57 το διπλό. Άρα είμαστε φαροβοί. 3,5. Κώστα. Είμαστε φαβοροί και παίρνουμε και το πλεονέκτημα. Πώς το δίνει, 3,5. 3,5 μόνο, ναι. Μια χαρά. Πω. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτά τα τρία. Άρα δώσαμε. Χρήστα, το σημείωσες. Όχι, δεν παίζω. Σανγκάι, Σάρκ, δεν ξέρει να γράφει. Τρεις. Εγώ Σανγκάι. Δεν παίζω, πάρει. Δεν παίζει. Παίζουν, είναι. Σανγκάι, Σάρκ. Καλά κάνεις και Ζαθή. Καλά κάνεις και Ζαθή. Ωραία. Μάλλον είναι δίπλα του η Κατερίνα, γι' αυτό το λέει τώρα. Το απόγευμα στην Αστάνα, στο μείον 3,5. Ναι. Και το βράδυ για τους τολμηρούς στη νίκη του Παναθηναϊκού με την Πετσφενέρ. Ω, θρύλε Θεέ. Τριφυλάρα Θεέ μου. Μάλιστα. Ωραία. Λέγε, ευχαριστούμε πάρη. Λέγε Χρυσανθή, θες να πεις και αυτά, και Στέργιο, θα τα πούμε το βράδυ. Ναι. Είστε καλά. Στο γνωστό chat. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ. Για, έτσι, για, καλό βράδυ. Διαβάζω ένα. Διαβάζω ένα. Ναι, διαβάζω ένα. Ρεπορτάζ που λέει εφέτ. Απόσυρση γνωστή σοκολάτας που περιέχει αραχίδα. Πολύ αστείο. Ρε φίλε. Ωραία, χρήσατε. Χρήσατε αυτά που τα διαβάζεις στο site, στο. Το χρήσανθο.gr. Όχι, στον Καγκαούγκας. Έτσι πρέπει να κάνουμε ένα site. Το χρήσανθο.gr. Ωραία. Ναι, αλλά δεν λέει τι και πώς. Αυτό πάλι. Μπράβο, λέει και το όνομα της σοκολάτας. Λέει μάρκα. Βέβαια. Πώς τη λέει. Ποιο είναι, φίλε, παίζει αυτό το γράψω εφέτ. Τσόκολέιτ. Μας ακούγει κόσμο. Σοκολάτα γάλακτος Max Perry. Max Perry. Μόλις έφαγα μία πριν από 5 λεπτά. Συσκευασία τάδε με ημερομηνία λήξη 19/6/2021. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο ένα κοινωνικό μήνυμα από την εκπομπή. Έχει αραχίδα μέσα. Τι είναι η αραχίδα? Είναι μια ουσία φοβερή. Μαγική. Ναι, μαγική. Είσαι ένα φάρμακο μοναδικό στη γη. Είναι αλλεργική. Το είδα, Στέργιο, μη μου δείξεις βλακίες. Λοιπόν, Χρήστα, θα έχουμε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Αν έχουμε κάτι άλλο, να κάνω μια γύρα, φίλε. Κώστα λέει, θα μπορέσω να έρθει το Σάββατο. Μέχρι να πείτε τους χορηγούς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι. Τραυματίστηκε ο Βέλεθ, παιδιά. Περίεργο. Όταν τα λέγαμε, μας λέγανε τα λέτε τώρα που φεύγει. Ο Βέλεθ παίζει κάθε χρόνο 24-25 παιχνίδια. Ναι. Και πέρσι που έπαιξε όσα έπαιξε με τον Άρη, έκανε υπέρβαση. Το παιδί αυτό κάνει κάθε χρόνο στην καριέρα του. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, έχει πρόβλημα, έχει ευπάθεια σε κάποια ζητηματάκια. Όταν πιέζεται πάρα πολύ κτλ., αντιδρά ο οργανισμός του λίγο διαφορετικά και τραυματίζεται. Και βγαίνει εκτός. Και στον Άρη και τις δύο πρώτες χρονιές έχασε αρκετά παιχνίδια έτσι. Και τώρα ξεκίνησε πάλι στον Παναθηναϊκό. Τραυματίας δεν παίζει, λέει, με τον Βόλο. Μάλιστα. Περαστικά. Περαστικά να πούμε. Περαστικά. Παλικάρι. Εντάξει. Αυτό που έχω να πω από την πλευρά μου είναι θα τα πούμε ραδιοφωνικά από νωρίς το απόγευμα. Από τις 6 και μετά θα είμαστε στην Τούμπα και εγώ και ο Σταύρος.
και η αγάπη και όλο το ΠΑΟΚ 24. Οπότε θα είναι ο Κωστής στο στούντιο, μην δυσκονισμένοι. Από ναι. τις 6. Και φυσικά μετά... ζωντανή μετάδοση του αγώνα και δηλώσεις μετά και ρεπορτάζ και σχόλια και μέχρι το βράδυ. Ας ελπίσουμε να σχολιάζουμε και να αναλύουμε ευχάριστα πράγματα, γιατί εντάξει, η γκρίνια γενικότερα δεν αντέχεται ούτε να σχολιάζεις αρνητικά πράγματα. Ας κάνει ο ΠΑΟΚ ένα 2-0. Γιατί ρε Στέριο, αντέχεται την γκρίνια όταν είναι για τους άλλους. Όταν είναι για τους άλλους. Ναι. Σωστά και αυτό. 1-2-0, να πάμε σπίτια μας χαρούμενοι, να δούμε και τα θυμιότυπα του Europa League, είχε 52 αγώνες σήμερα. Στέριο, οπότε το λες αυτό ή δυσκολεύεσαι να κερδίσεις. Ότι θα δυσκολευτώ, Χρήστα, δεν θα δυσκολευτώ. Το πιστεύεις. Ναι. Το πιστεύεις και εσύ. Ναι. Εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει σήμερα. Όπως και τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι να πάρει τους τρεις βαθμούς, να δει τι θα γίνει στο Γρανάδα Ετχόφεν. Εντάξει. Και να δει πώς θα πορευτεί στη συνέχεια. Πάντως το θέμα με τον Γιαννούλη, αύριο το σχολιάσουμε. Σήμερα έχετε το ματς. Είναι σημαντικό ότι δεν υπογράφει νέο συμβόλαιο. Έτσι. Το αρνείται. Χρήσανδε, εάν του δίνει η Πόρτου, η Αταλάντα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα, το χρόνο 1,2, 1,3, 1,4. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ με την ανανέωση του δίνει 6, 7, 8 κατοστάρικα που είναι υπέρβαση. Και είναι λεφτά αρκετά, εντάξει, αλλά όταν σου δίνουν τα διπλάσια ή τέλος πάντων πολύ παραπάνω, γιατί να υπογράψεις. Ναι, σωστό. Αλλά είναι θέμα. Εντάξει. Μέχρι πρότινος όλα αυτά τα παιδιά υπέγραφαν με κλειστά μάτια. Αυτό λέω, έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Είναι προφανές αυτό και εμφανέστατο. Ναι. Θα τα πούμε αύριο αυτά, μετά το παιχνίδι. Άλλωστε και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε... έχει μάτς πάλι ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Δεν παίζει πάλι, παίζει. Γρανάδα. Ναι, απλά δεν θα έχουμε το Σαββατοκύριακο παιχνίδια μετά την αναβολή και για το μάτς του Άρη. Ωραία. Αυτά. Έγινε. Κλείνουμε. Κλείνετε. Παρέα με Injection Service, Κώστα. Βεβαίως, παρέα με Injection Service, με την πρωτοποριακή εφαρμογή η οποία λύνει τα χέρια στους ξεχασιάριδες, αφού αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών, αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης. Βεβαίως στην Injection Service μπορείτε να ρυθμίσετε, να ελέγξετε και να επισκευάσετε τον κινητήρα σας με τις καλύτερες προδιαγραφές φυσικά και τα καλύτερα υλικά και φυσικά πολυμεράκι. Injection Service Απόλλων 18, Απόλλωνος 18, στην Κάτω Τούμπα, 2310-933-787. Και Intervention μαζί μας, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, μεταξύ άλλων επίσημος χορηγός της Super League. Μεγάλες αποδόσεις, όλα τα αθλητικά γεγονότα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, hardball, volley, ό,τι αθλητική δραστηριότητα υπάρχει, και φυσικά το online καζίνο της Intervention με πολλά παιχνίδια slots, με όλα τα παιχνίδια του καζίνου από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Intervention, χορηγός της Super League. Και η καλύτερη ώρα για να παραγγείλετε από το Mr. Gold το αγαπημένο σας φαγητό, όλα φρεσκομαγειρεμένα φυσικά. Τηλεφωνείτε στο 231-062-8586 για την παραγγελία σας, να ρωτήσετε τι φρέσκο υπάρχει, όλα είναι φρέσκα, τι υπάρχει στο σημερινό μενού. Και πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε φυσικά, πενερλί και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα κάτι καινούριο. Μπριάμ θέλω το. Μπριάμ, ε. Τι μπριάμ, ρε Στέριο, με τέτοια ζέστη, μπριάμ. Με τέτοια ζέστη που άλλους. Βάλε μια, κάνα μπαρμπουνάκι. Βάλε μια κοτόσουπα. Κοτόσουπα, ωραία, έφαγα χθες γιουβαρλάκια. Κοτόσουπα, ωραία. Ναι. Γιουβαρλάκια. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, μένετε στο Λίπερο, ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 5 Γιώργος Αγόρας και Ζάχος Ντρούλινγκ. Το Σάββατο. 72-98, Κώστα. Ωραία, φίλε. Θα τα πούμε αύριο, Κώστα. Τέλος. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Γιώργος Αγόρας, Ζάχος Ντρούλινγκ, από τις 2 μέχρι τις 5 μένετε στο Λίπερο 107,4.